Καλημέρα, ξαδέλφια. Εγώ αυτό εδώ πέρα. Καλημέρα, αδέρφια. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και καλό καλοκαίρι. Τι Καλιφόρνια, τι Καλλικράτεια. Είστε συντονισμένοι στον Λίμπρο της καρδιάς σας και όπως λέει ο σοφός Άκης Ακεσλόγλου, μύρισε Παρασκευήλα. Ο ήλιος στέλνει τις ζεστές του ακτίνες στη Θεσσαλονίκη για να πει αντίο στην 83η Διεθνή Adios. Έκθεση. Ναι. 12 η ώρα. Έλα. Δευτέρα, 8 η ώρα το 10 η ώρα το πρωί. Να είναι καλά, κάνω το σταυρό μου, να είναι καλά ο Αργυρός, φίλε. 2,5 ώρα το βράδυ γύρισα σπίτι, Μάρι. 2,5 ώρα το βράδυ. Αυτά για όσους λένε να φύγει η έκθεση και να πάει έξω. Το μεγαλύτερο έγκλημα. Από τα μεγαλύτερα έγκληματα μπορεί να γίνει. Εδώ. Εγώ είμαι καθυστερημένος. Να πάει η έκθεση, λέει έξω. Στο εξωτερικό, λέει έξω, λένε οι εκθέσεις. Η πιο μεγάλη βλαχία. Άκου λογική. Η πιο μεγάλη βλαχία. Σφίζει από ζωή η πόλη. Βρε καθυστερημένε, τι θέλεις. Αν είναι στη Σύνδο η έκθεση, ναι. Σκέψου τι κούρσα θα παίρνει να πηγαίνει. Μα είναι γεμάτο ξενοδοχείο η Σύνδο, βέβαια, έχεις δίκιο. Ποιος θα πάει, ρε φίλε, δηλαδή να σου πω κάτι, ποιος θα πάει. Πέρα από αυτό που είναι, ρε φίλε. Αυτό ακριβώς είναι βλάξ ταξί. Εγώ είμαι βλάξ. Θα παίρνει το ταξί, ναι, από το κέντρο και θα πηγαίνει στη Σύνδο. Ναι, σίγουρα, ναι, θα πάρει 25 ευρώ, θα δώσει 25 ευρώ άλλο για να πάει να πάει. Παρακαλάει, χθε με 30 άτομα μου ζήτησαν πρόσφατα για να πάνε οι άνθρωποι να μπουν. Τι λες τώρα. Η έκθεση πρέπει να μείνει εδώ. Εδώ για πάντα. Εκτός αν γίνει η γηπεδάρα στην Παοκάρα. Να πάρετε και το κίνητο σχολείο. Σκέψου τον άνθρωπο που δεν έχει να μετακινηθεί. Ναι. Δεν ασκέφτεσαι τον εαυτό σου. Καλά σου λέει. Δυόμιση ώρα φίλε γύρισα. Πλακωθήκα στο ξύλο, γύρισα φασαρία κάτω. Στην Αγγελάκη. Για μια γυναίκα. Μου νόμιζα για άντρα. Λέω, μα δεν ήταν για μένα, οπότε για ποιο λόγο να πλακώνω. Τα λέω για μια γυναίκα. Νοσοκομείο και τέτοια. Χαμός έγινε. Τι. Βασιλαμή με τον Παντελή. Τον Κορδελιό. Στο κέντρο έπεσε ξύλο για μια γυναίκα. Έπεσε στην Αγία Σοφία την εκκλησία μπροστά 11 η ώρα. Ρε. Έγινε ρημαδιό. Στις παρέες που τα πετώ, παιδιών, ναι, μαζεύονται εκεί πέρα. Παλιά μαζευόντουσαν στην Μητρόπολη. Τώρα είναι στην Αγία Σοφία, ναι, γίνεται χαμός. Και έγινε, λένε ότι είναι για μια γυναίκα. Τώρα δεν ξέρω. Να είναι καλά ο Αργυρός, φίλε. 2,5 ώρα γυρίσαμε. Βάλε ένα Αργυρό. Βάλε. Γύρισα 5 και 10 ξύπνησα. Και δε ενέργεια, φίλε ο άνθρωπο. Μια επιτυχία, βάλε μια επιτυχία. Τι θα βάλει. Επιτυχία. Ξεκινήσαμε πάνω να κάνουμε μια δομημένη ραδιοφωνική εισαγωγή. Ήρθε ο βάρβαρο από τον Βαθύλακο, ρε φίλε. Εγώ τι έκανα, εγώ αυτό που είπε ο κύριος Παπαδόπουλος, πλέμα, αυτό λέω και εγώ. Πνεύμα αντίδρασης είσαι ρε φίλε. Πνεύμα αντίδρασης. Δεν είπες Αργυρός. Ναι. Δεν είπες Αργυρός. Ναι. Δεν είπες αυτό. Δεν σημαίνει ότι θέλω να τον ακούσω. Κατευθείαν. Συγγνώμη, βάζουμε Αργυρό και δεν θα βάλουμε το ηχητικό. Ποιο ηχητικό. Το ντοκουμέντο. Ντοκουμέντο, ποιο ντοκουμέντο. Ναι, βέβαια, δείξε το ντοκουμέντο. Είναι το ντοκουμέντο. Είναι όπως αυτά τα ντοκουμέντα που βρίσκεται εδώ. Είναι δομημένη η εκπομπή μας κανονικά. Αυτά είναι. Πάω, τι. Αργυρό. Σήμερα έχει Φουρέιρα. Και εκεί είχαμε. Φουρέιρα, πάμε, Μάριε! Κυριακή λέει είναι συγκρότημα, δεν ξέρω ποιο. Πήγα χθες, τα πούμε, τα πούμε σιγά-σιγά. Δεν κάνω τίποτα. Πήγε χθες για Φουρέιρα, εγώ λέω να πάμε. Δεν θα πάμε Φουρέιρα. Την πόρτα γιατί να φυνένει. Α, θα μπει κάποια στιγμή. Καφέ, τέτοιο. Θα μπει κάποια στιγμή. Έπεσε καλά, με δύο καρυδιού. Ο Κωνσταμούνου που λέει και τι είναι αυτό. Καστομόνι, τι είναι αυτό. Δεν ξέρω. FM και ενώ το μήνυμα σα αποστολή στο 54526. Δεν ξέρω τι δίνουμε, μου άρεσε να κάνουμε για αυτά. Αρακλάμ, αλακλαρίν. Αλακλαρίν, τι σημαίνει, Μάριε? Αρακλαρίν είναι το αρακλαρίνο. Κάπως έτσι. Ακούγεσαι κανονικά. Κάπως έτσι. Εγώ κανονικά. Ναι, ρε φίλε, και ακούω κανονικά. Και εσύ ακούγεσαι. Μην ανησυχείς. Όχι, δεν είναι καλό. Είναι σαν να έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Είναι σαν να μην υπάρχει. Σαν να μην υπάρχει. Τώρα υπάρχει. Πάλι το ίδιο. Όσο υπάρχει, θα υπάρχει. Συγχαίρομαι, φίλε. Θα κάνω μια εισαγωγή πρώτος εγώ με μια Media Markt πρωινή. Τώρα σου παίζει τραγούδι. Να, δεν τα ακούω. Ρίξε Media Markt τώρα. Γιατί μπουκώνει εδώ πέρα. Ρίξε Media Markt. Για να ξεμπουκώσει. Ρίξε για να ξεμπουκώσει. Λοιπόν, μετά τις διακοπές, όλοι κάνουν comeback στη Media Markt. Και πώς μεταφράζεται η λέξη comeback? Επιστροφή. Αν λοιπόν κάνεις comeback στη Media Markt και πάρεις λευκές συσκευές σε μοναδικές τιμές. Και επιπλέον θα έχει 20% επιστροφή με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Επιστροφή. Η προσφορά ισχύει ως 22/9 για αγορά κορυφαίων λευκών συσκευών άνω των 399 ευρώ. Οι όροι βρίσκονται στο www.epistrophe.eurobank.gr. Μην χάνεις λοιπόν χρόνο για τις αγορές σου. Στα καταστήματα Media Markt θα βρεις αυτό που θέλεις. Και βεβαίως για να είσαι και προετοιμασμένος όταν πας στο κατάστημα, mediamarkt.gr. Ούτε καν ήξερε που το λέει αυτός, φίλε. Αυτό είναι που τραγουδάς. Αυτός κάτσε είναι Κωνσταντίνος Εμετός. Ο Αργυρός. Παιδιά, έπεφτε ξύλο χθες. Ρε φίλε. Είσαι ουρά τα κοριτσάκια. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα, σου λέω, ρε. 2 και 10 με τραβολογούσα, δεν μπορούσα να γυρίσω σπίτι. Νόμιζα ότι δίνουν δωρεάν κάτι και πάω κι εγώ. Λέω, ήρθε ο Τζάκι εδώ πέρα. Λέω να πάω, τι μοιράζουνε.
Δεν μοιράζουν, λέει, κύριε. Εισιτήρια για τον Αργυρό, λέει, περιμένουμε. Καλά, βέβαια. Έκανα και το καλό, έτσι. Παγωτό. Μπήκε ο άλλος μέσα. Αυτός είχε κάποιο προθεματάκι, βέβαια. Ο άνθρωπος, έτσι όπως τον είδα. Ναι. Μπαίνει μέσα, φεύγουμε, Βούλγαροι με Παπαδάκι. Την ώρα που ξεκινάμε, μου λέει, έχω 4 ευρώ πάνω μου. Εντάξει, δεν τον μπάζε, ρε φίλε. Τον αφήσω την πότσαρη. Τον πήγα μέχρι εκεί. Καλούστε όλους, τα βλέπει αυτά, φίλε. Πόσα τον έπαιρνε, δηλαδή, χρειά την πότσαρη. Με νεφτάρι. Ποια πότσαρη, από την έκθεση. Την έκθεση. Νεφτάρι, έβγαινε. Τι, ρε φίλε, εντάξει. Στη άλλη τη μάνα είναι. Στην άλλη άκρη τη πόλη. Από την έκθεση στην Βούλγαρη είναι τη άλλη τη μάνα. Τι είναι, δηλαδή, κοντά είναι. Σου λέγε σύνδρο, τι θα ήταν. Με 4 ευρώ. Πολύ πιο μακριά. Εκεί θα κάνει το καλό, άμα σου λέγε σύνδρο. Τι, με 4 ευρώ. Όχι, ρε φίλε, άμα έρθω στο Χριστόφαδο, να σε φέρω αύριο το πρωί εδώ. Φιλάνθρωπο, α πούμε. Ράτε, τώρα πα να τη φέρει τώρα. Έκανε, λέει, το καλό, φιλάνθρωπο και τα λοιπά. Τον πήγα, λέει, από την έκθεση στη Βούλγαρη. Α, επιλεκτικά. Ούτε επιλεκτικά, ενώ μπορεί να πάω άλλο. Επιλεκτικά. Επιλεκτικά, ρε φίλε. Δηλαδή, κάναμε ένα καλό, επιλεκτικά, λέει όλο. Επειδή δεν έφαγε κουλούρι από τον, πώ το λένε, Σαραφιάνο, πώ το λένε αυτό. Τι. Δεν θα πάρω, φίλε, τζάμπα πάμε. Τι φιλανθρωπία είναι αυτή, πήρε και λεφτά εδώ. Μπορεί να με κούριαζε μέσα, ρε φίλε. Τι να σου πω. Λοιπόν, Παναγιώτη, μάρκαρε το δικό μα. Μάρκαρε το δικό μα. Έχει να δώσει σήμερα. Λοιπόν, αυτό το δίνουμε σήμερα. Αυτό δεν ξέρω. Νομίζω, ναι. Ναι, ναι, ναι. Τι είναι αυτό τώρα. Λοιπόν, αυτό εδώ. Δίνουμε αυτό και έχουμε και κάτι άλλο. Με το οποίο θα γίνει λίγο χαμό. Έχω μάθει πλέον να τα φτιάχνω. Ξέρεις, εντάξει. Λοιπόν, μία ασφάλεια αυτοκινήτου για 6 μήνες. Που συμπεριλαμβάνει καλύψεις σε θράψη κρυστάλλου και οδική βοήθεια. Μας δίνει ο Μαργαριτόπουλος, παιδιά. Ο χορηγός μας της δεύτερης ώρας, εκ των χορηγών μας της δεύτερης ώρας, μας δίνει, είναι η προσφορά αυτή, Μαργαριτόπουλος ασφάλειες, τον ακούω το καθημερινά. Δώρο, είναι σούπερ δωράκι, μία ασφάλεια αυτοκινήτου για 6 μήνες. Έτσι. Παιδιά, η κλήρωση. Πολύ σημαντικό έσοδο. Η κλήρωση θα γίνει σήμερα. Ναι. Η κλήρωση θα γίνει σήμερα 12 παρα 2 πρώτα λεπτά. Και δίνουμε και 3 διπλές προσκλήσεις για την τεράστια παράσταση που έκανε περιοδία σε όλη την Ελλάδα και έκλεψε καρδιές όπου και αν παίχτηκε και στην Επίδαυρο. Ορέστης, η τραγωδία του Ευρυπίδη, ένα τα super hits του Ευρυπίδη. Ορέστης, σε μετάφραση του ποιητή του Γιώργου Μπλάνα, σε σκηνοθεσία του άρρωστου Παοκτσή. Ποιος? Και ποιος? Παιδί των Δυτικών Συνοικιών Θεσσαλονίκης. Ποιος? Του Γιάννη, του Αναστασάκη. Με... Μίλασε. Να βάλει το δίκτυο σώτος. Έλα. Τι ακούτε από κάτω, δεν ακούω τίποτα, παιδιά. Γιάννη Αναστασάκη. Τι να πω, ρε. Γιάννη Αναστασάκη, ναι, καλώς. Τι να πω, ρε, φίλε. Πάμε. Δεν ακούγεται από τίποτα από κάτω, δεν ακούω τίποτα, δεν. Εντάξει, Παρασκευή εκπομπή. Αντί να φύγουμε έτσι, θα τρελαθώ. Λοιπόν, δίνουμε μία ασφάλεια αυτοκινήτου από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος για 6 μήνες. Για το Μαργαριτόπουλο. Να το ευθυμίσουμε λιγάκι. Έτσι. Η οποία συμπαραλαμβάνει καλύψεις σε θράφη κρυστάλλων και οδική βοήθεια. Δίνουμε 3 διπλές προσλήσεις για τον Ορέστη απόψε ώρα 9 στο Βασιλικό Θέατρο. Ευχαριστούμε τον Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος γιατί πρέπει να έχουν μείνει 5-6 σκαμνάκια και για την απόψινή βραδιά. Αλήθεια, και μας κρατάει 6 θέσεις για εμάς. 3 διπλές προσκλήσεις για τον Ορέστη. Με την Ιωάννα Κολιοπούλου στο ρόλο της Ηλέκτρας, την κοπέλα που φέτος πήρε το βραβείο Μελίνα Μερκούρη, που δίνεται σε νέο ηθοποιό. Ο νέος ηθοποιός στους άντρες παίρνει, Σωτήρη, ποιο βραβείο? Κάρολο Κούν. Άλλη μια προσπάθεια θέλω από σένα. Εγώ. Ήθελα να σε θάψω. Γιάννη Γκιονάκη. Χρήστος Στυλιανού στο ρόλο του Ορέστη. Δάφνη Λαμπρόγιανη στο ρόλο της Ελένης. Θεός Χρήστος Στέργιογλου στο ρόλο του Τρόα. Λατρεμένος Δημοσθένης Παπαδόπουλος στο ρόλο του Απόλλωνα. Ένα τεράστιο κάστ, ο Κώστας Σαντάς, ο Χριστόδωρος Στυλιανού, η Μαριάννα Ιπουρέγκα, ο Δημήτρης Μορφακίδης, ο Νικόλας Μαραγκόπουλος, αγαπημένος, ρόλο του Αγγελιοφόρου. Βασιλικό Θέατρο απόψε ώρα 9, 3 διπλές προσκλήσεις. Ελπίζω σε παραπάνω συμμετοχή από ό,τι είχε χθες ο Μπράιαν Φέρι, στον οποίο είχε πολύ πολύ κόσμο χθες για ακριβό εισιτήριο. Μια χαρά ήταν στο Θέατρο Δάσου. Ο Φέρι, ευτυχώς δεν μας πήγαν προς τα πάνω. Για τους διαγωνισμούς μας, πληκτρολογείτε FM και για οτιδήποτε άλλο σε μήνυμα, δεν αναγκάζει να στείλει για διαγωνισμό. Στείλε μια καλημέρα. Στείλε ένα θεματάκι, κάτι. Εγώ θέμα σήμερα, μάλλον δεν έχω. Λοιπόν, FM κενό, όνομα, επώνυμο, δίπλα γράφεις ασφάλεια για την ασφάλεια αυτοκινήτου από το χορηγό μας τον Μαργαριτόπουλο, τον οποίο και ευχαριστούμε, γιατί είναι σημαντικό να πληρώνει κάποιος και να δίνει και δώρο στους ακροατές. Είναι πολύ πολύ σημαντικό στις δύσκολες μέρες που περνάμε. Ή θέατρο ή και τα δύο. Και γιατί όχι, αν στείλεις για θέατρο και έχεις αυτοκίνητο,
να μην στείλει και μία κούτρα για ασφάλεια αυτοκινήτου για 6 μήνες. Έτσι. FM και όνομα τεπώνυμο, δίπλα θέατρο ή ασφάλεια και τα δύο. Αποστολή στο 54526. Κάποιοι λέτε ότι δεν το λέμε αρκετά και δεν το ακούμε καλά. Δεν το λέμε καλά, καθαρά. 54526. Παναγιώτη, μάρκαρε το κάτω μήνυμα, είναι δικό μας. Ποιο, του 789. Το από κάτω. Το από κάτω. Μπράβο, παλικάρι μου. Μπράβο. Θα πάω. Μπράβο. Σήμερα λέει περιμένω. Για πάω, τι ήθελες, ρε φίλε. Σήμερα περιμένω φωτογραφία Μάριο Ασλαμά, τυλιγμένο με την αστερόεσα, να τραγουδά το Αμερικάνος από Τάκη Αντωνιάδη. Πάνω. Πάνω στο αεροπλανοφόρο, λέει ο Ρωμανίστα. Ρωμανίστα με συγκινείς. Αμερικάνος με μπότες και τζιν, αυτό. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Αν το μετά, αν προλαβαίνει ο Τύρης, να το βάλει, να το ακούσουμε. Με μεγάλη συγκίνηση, τεράστιο κομμάτι. Δεν νομίζω. Πάει, έφυγε το. Δεν το πήρα χαμπάρι. Όχι, στο Τύρη. Παναγιώτη, άστο εκεί. Α, εντάξει. Άστο εκεί. Ορίστε. Να, κυρίου. Εκεί. Για να ξέρουν από εκεί πάνε δικά μας. Αυτό, εντάξει, εντάξει, okay. Μια χαρά. Ο Κώστας στέλνει για ΠΑΟΚ. Πίστευε ότι και σήμερα θα δώσουμε εισιτήρια. Σωτήρη, μήπως δίνουμε. Ρώτα λίγο τη Μαριλής. Αν δίνουμε και σήμερα. Αν δίνουμε, ναι. Γιατί όχι, μακάρι, χαρά μας εμάς είναι. Αν και ήταν απογοητευτική η συμμετοχή. Είναι και η ψυχολογία. Είμαστε κι εμείς μια φάρα, φίλε. Αν ήταν Champions League, ΠΑΟΚ, Chelsea, θα παρακαλούσαν μέσα στο ασανσέρ. Και τώρα επειδή είναι η UEFA, δεν ξέρω. Είναι και το άλλο. Τι μου είπε κάτι χθες στη γειτονιά. Δύο εισιτήρια. Δύο. Ωραία, οπότε παίρνει. Μπράβο. Προνόησε ποιος ο πρώτος που έστειλε μήνυμα, Μάρια. Ο Κώστας, χωρίς καν να ακούσει ότι δίνουμε, κάτι ήξερε. Μάλλον μιλάει με τη Μαριλίζα ο Κώστας. Κώστα, μπαίνεις κανονικά στην κλήρωση. Οπότε, τρεις οι διαγωνισμοί ζωή να έχουν, έτσι. Δύο εισιτήρια για τη ματσάρα ΠΑΟΚ Chelsea την ερχόμενη Πέμπτη, στάδιο Τούμπας 8:55. Η ασφάλεια αυτοκινήτου για 6 μήνες, τρελή κούτρα από Μαργαριτόπουλο. Και τρεις διπλές για Ορέστη απόψε στο Βασιλικό Θέατρο. Πώς το λένε το τέτοιο το σκηνοθέτη, Παουτσάκι, αλήθεια λες. Ο Αναστάξης ο Γιάννης, ναι, που είναι διευθυντής, ο καλλιτεχνικός διευθυντής, ναι, του Κρατικού Θεάτρου εδώ και 2,5 χρόνια και κάνει απίστευτη δουλειά. Τεράστιος ηθοποιός, ναι, τεράστιος ηθοποιός, ναι, γέννημα θρέμα των Αμπελόκηπων, αν δεν κάνω λάθος. Μιλιάτε με τον Μπέρι. Και είναι, δεν κάνουμε επίκους καυγάτες, και είναι ο παδός του. Το ανέβασες εσύ. Και είναι ο παδός του ΠΑΟΚ, φανατικός. Ναι. Και θέλει μια μέρα να το φέρουμε στην εκπομπή. Ωραία. Τι είναι αυτό? Εδώ και δύο λεπτά ο Χρύσανθος Τσαλτίδης έχει ανεβάσει στο Facebook του Λίμπερο. Μανούλα. Δείτε Παναγιώτη Παπαδόπουλα. Φοράνε το ίδιο νούμερο. Και πώς τα παντρεύει με πάνω καμένο ΠΑΟΚ και Μάκη Γκαγκάτσι. Παναγιώτης Παπαδόπουλας, μπείτε και σχολιάστε. Την ανέβασε ο Χρύσανθος. Χωρίς καν να πάρουμε χαμπάρι, την ανέβασε πριν από δύο λεπτά στο Facebook του Λίμπερου. Στα μουλοχτά. Του Λίμπερου της καρδιάς σου. Φοράνε και οι δύο, ρε φίλε. Ναι. Άρα και ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος είναι υπουργός. Με κοιλιά και οι δύο, χαμογελαστή και οι δύο. Γράφει, έχει ελεζάντα, όλοι οι υπουργοί το 12 παίρνουν. Εδώ και οι τρεις. Αγίστη, ας γίνει, άρα εγώ είμαι υπουργός, μάλιστα. Είναι τι. Καλά, εδώ δεν είναι, φίλε, για το άλλο το άλλο το κάνουμε στον Άρη, εντάξει. Λοιπόν, τα είπαμε το άλλο. Ναι. Το 12 τα είπα. Τι, ξαπώ τα ίδια πράγματα, τα είπα αυτά για τον Καμένο. Πώς τον είπες, Αναστασάκη. Γιάννης Αναστασάκης. Αναστασάκης. Ηλικία περίπου, Μαρία, περίπου. Ηλικία πρέπει να είναι γύρω στα 45. 45. Άνθρωπο, 50, μπορεί να κάνω τώρα, μιλάω για Κοτσάνα. Μάλιστα. Αυτό με, το, με την Τζέλση στο αφορά. Στο κρατικό θέατρο, συγγνώμη σε διακόπτω. Ναι. Δεν ήταν ο Βούρος. Ναι, πάει, έφυγε. Α, μην πεις, αλλάζουν συνέχεια. Μην του πει για Βούρο. Ναι. Μην του πει για βόλιο. Έχω ακούσει ναι, αλλάζουν συνέχεια αυτοί. Ο Αναστάξης ο Γιάννης ναι, παλεύει μαζί με ένα επιτελείο οικονομικό να συμμαζέψει και έχει μειώσει συγκλονιστικά τα ωφέλη. Τις οφειλές που είχε το κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος. Και κάνει μαγική δουλειά ο άνθρωπος καλλιτεχνικά, δημιουργικά με το κρατικό θέατρο. Απίστευτο. Με τρελές. Με τρελά εισιτήρια, τρελά μειωμένα εισιτήρια και δωρεάν παραστάσεις. Κάνει ο Πέρι τη δουλειά και εσύ μαζί στο Αναστασάκη. Λοιπόν, αφορά κυρίως εσένα και εμένα. Στρατιώτης ο Πέρι. Γιατί με σταματάει χθες ΠΑΟΚτσής στη γειτονιά. Και κάνει μια παρατήρηση, κάτι είπε. Έχει στη γειτονιά σκοψίδες. Γιατί είναι δύο-τρεις. Στον τεπό. Και τέλος μου λέει κάτι που είπατε, κάτι είπατε. Λέω, ακούς, ναι. Λέει, πώς το βλέπεις ΠΑΟΚ Τσέλσι. Λέω, τι πώς θα το πάω, Τσέλσι, πώς το βλέπω, λέω και τα λοιπά. Εσύ τώρα τι να σου πω, λέω τώρα. Είναι τι θέλουν αυτοί, πώς θα έρθουν. Εντάξει, εσύ θα το δώσει σημασία. Λέω, το ξέρω, θα παίξει ο Πάο. Λέω, δίνουμε και εισιτήρια. Λέω, ξέρεις, άμα να. Σας άκουσα. Λέω, α, έστειλε συμμετοχή. Γιατί αυτό ξέρω, ο άνθρωπος είναι και λίγο ζορισμένος, δεν έχει ούτε διαρκές τίποτα. Λέω, άκου να σου πω, ρε φίλε.
Ήμουν έτοιμος να στείλω και την προηγούμενη μέρα, λέει, και σήμερα. Αλλά για χθες. Δεν θέλω, ρε φίλε, από το χέρι σας, λέει. Από το χέρι μας. Σαν σε ενοχλεί εκπομπή. Όχι, λέει. Εκπομπή την ακούω, το ξέρεις. Από Τσαλτίδη και από σένα. Λέω, κάτσε ρε εσύ, Παπαδόπουλα, πάω ξύ, λέει, μια χαρά είναι ο Παναγιώτης. Εκπομπή που είστε εσύ και ο Τσαλτίδης, θα το μισμιζιάσετε. Για πάω, ναι, σας ακούω, λέει, για πάω όμως να πάρω εισιτήριο, θα το μισμιζιάσετε. Βέβαια, καλά κάνει, πολύ καλά κάνει. Λέει, δεν, ήθελα να στείλω, το πιστεύεις. Άστρο να το πάρουν άλλοι που δεν μισμιζιάζονται να πάνε. Ναι, δηλαδή, του λέω, τι να σου πω ρε φίλε. Εσύ στείλε στο ΠΑΟΚ 24. Που δεν είναι μισμυριασμένο. Θα κερδίσει σίγουρα. Γιατί να μην κερδίσει ο άνθρωπος. Καλημέρα, παιδιά. Το ΠΑΟΚ θα κερδίσει. Α, έτσι πάει. Καταλαβαίνεις τι θέλει να σου πει ο άνθρωπος. Λέει να κερδίσω, λέει, σε εσάς, το θεωρώ μισμυριασμένο λόγω Ασλαμά και Τσαλτίδη. Λέω, τι να σου πω, ρε φίλε. Παπαδόπουλα έχουμε, λέω, που είναι μια χαρά ΠΑΟΚτσής και στέλνει θετική ενέργεια. Με το 12 κιόλας. Έτσι. Αυτούς που κάνουν μια χαψιά, εγώ του πήρα 30 πόντους στο κεφάλι, πώς τους δείχναμε εσείς τον πόντο, τους πήρατε. Καλά, ρε φίλε. Παίξανε με μένα. Άκου, άκου. Παίξανε με μένα. Παίξανε παράταση. Η ώρα 9 το βράδυ. Πήγαν, κοιμηθήκανε και τους βάλαν 2 η ώρα να παίξουν αυτό. Σε τι παράταση, 73-68 έλειξε, αγόρι μου. Στην παράταση έλειξε. Στην παράταση έλειξε. 66 όλα ήταν, πώς έλειξε. Δεν ξέρω πώς ήταν. Λοιπόν, ακούς, και την άλλη μέρα το μεσημέρι τους βάλαν παίξανε. Γιατί δεν λες κάτι άλλο. Ποιο? Πόσο κόσμο είχες? 700-800 άτομα. Γιατί γελάς? Ρε τραβούς από τα περίπτερα κόσμο για να μπει στο παλέ. 800 άτομα δεν θα έχεις όλη τη σεζόν. Ρε τραβούς κόσμο από τα περίπτερα να μπει στο παλέ. Βγάζετε και φωτογραφίες απ' έξω για να δείτε πω ο λαός σου άρει για αυτό, τέτοιο, το φιλικό. Δεν τρέπεσαι καθόλου. Ε, συμμαζέψου ρε. Δεν μπορείς. Τραβούς κόσμο λέει στον Άρη. Λέει για τον Άρη, για μπάσκετ. Εδώ. Ο Μπράβο, καφέ Μπράβο. Κακομύρι. Ναι, αλλά το κάτω δεν το διάβασες. Κακομύρι. Η λέξη κακομύρι. Δεν το έβγαλε. Από κάτω έβγαλε The Real Gangster και στο απέξω. Σχολιάστηση. Ξεκαρδίστηκε. Πήραν τη Disney τηλέφωνο. Κάνουν μια τέτοια. Θα κάνουν νέα αυτή. Ενώ αυτό που είπες για την Fox στη γειτονιά. Νέο καρτούν. Γι' αυτό τα παίζω πάω στην Τουμπάρα. Πηγαίνετε από. Καλημέρα, παιδιά. Και καλή εκπομπή. Θα κάνουμε το κυκλάκι. Καλά, εδώ εσύ για να δεν περάσει την επαναστασία. Ναι, ρε τρέμα. Με ελικόπτερο. Τι χαζώσει. Τώρα παίρνετε κάτι ντρόν για να. Μην το λέω, φοβάμαι ήδη. Φοβάμαι και με τα λόγια ακόμα. Φοβάσαι. Ολόκληρο. Μόνο στο Ιπποκράτιο πηγαίνετε, για να, επειδή είναι δίπλα το Ιπποκράτιο. Για να πείτε κατευθείαν. Στο Ιπποκράτιο πήγε ο άλλο. Εκείνο που έκανε τον καψιμιτζή στα μαυροσκούφια. Άσε τώρα. Καψιμιτζή στα μαυροσκούφια αρχίζουν την τρίτη φυλή. Αρχίζουν, ναι. Τα άλλα, τα Δημήτρη. Στο κρατικό. Το τη πηλέα το. Καλημέρα, παιδιά, και καλή εκπομπή. Λέει ο Αλέξανδρος και το ευχόμαστε καλή τύχη στην κλήρωση για την ασφάλεια αυτοκινήτου. Γεια σου, Άλεξ. Δύο εισιτήρια για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Τσέλσι. Διάλειμμα. Περίμενε. Ασφάλεια αυτοκινήτου για 6 μήνες, παιδιά. Από τον Μαργαριτόπουλο. Για δωράρα τώρα, έτσι. Από τον Μαργαριτόπουλο. Το Μαργαριτόπουλο που συμπεριλαμβάνει καλύψεις. Θράψη κρυστάλλων και οδική βοήθεια. Έτσι. Και τρεις διπλές. Σας ομορφαίνουμε τη βραδιά της Παρασκευής ποιοτικά. Ο Ρέστης στο Βασιλικό Θέατρο. Τεράστια παράσταση με Ιωάννα Κολιοπούλου και Χρήστο Στυλιανού. Αν θέλετε να μπαίνετε σε όλα, γράψτε όλα. Γράψτε απλά σε όλα. Γράψτε σε όλα, ναι. Γράψτε σε όλα. Ονοματεπώνυμο και σε όλα. Η φανέλα του Παπαδόπουλα είναι από τον επαναληπτικό του διυπηρωτικού Άρης Μπόκα. Χαρτάκια, μπούλμπα, μπαντ, χεράκια στον αέρα και ταμτάκια παντού. Ταμτάκια είναι ο Παπαδόπουλος. Και να παρουσιάζεται όλο αυτό το νοτιοαμερικάνικο ταμτακικό σκηνικό ως έδρα. Μουάχαχαχαχα. Άντε καλημέρα. Ο λατρεμένος Θουβού. Πιστός κάθε μέρα. Το ζηλεύεις, φίλε, και ας το ζηλεύουμε, εντάξει. Ότι είναι ωραίο, ωραίο, είναι ωραίο, δεν σου λέω. Αλλά είναι αργεντίνικο, δεν είναι ελληνικό. Καλά, θέλει εμείς, να σου πει ότι σαν κερκίδα, ναι, ότι σαν κερκίδα ΠΑΟΚ, ναι, το ζηλεύει. Αυτό αυτά που κάναμε στο 80, ρε φίλε. Το αντέγραψε κιόλα. Αν μόλι άβαλα εγώ, μόλι έκανα το πυροσόου και τα λοιπά και τα λοιπά. Πέρασε ένα σκούς, το κάνει κι αυτή. Και έκανα το The Ring of Fire. Παίζαν ΑΕΚ Παναθηναϊκός στην Κυψέλη στον μπάσκετ, τους φωνάζαν οι Παναθηναϊκοί τους εξήτη του Παναθηναϊκού. Πότε 1-2-3 την Τούμπα θα τη βλέπετε φωτογραφία. Τι μα λε τώρα. Γιατί δεν ταιριάζει Χαριλάου. Τότε έπρεπε να ήταν. Τότε έπρεπε να δώσει ασφάλεια. Το βλέπετε σε φωτογραφία. Τότε έπρεπε να δώσει. Α, ναι, σωστά. Βέβαια. Κακομίρι. Πάτσε μπα κανένα. Κάνε κουλούρι. Πάμε σε break να πάρω κουλουράκι για Σωτήρη Δασκαλάκη. Πώς τον είπες, Αργάρη, πώς τον είπες. Αυτή την έπαρση, φίλε, να την τιμωρήσει. Ποια έπαρση, γιατί ρε φίλε. Γιατί. Αυτή την έπαρση. Γιατί έπαρση, ρε φίλε. Γιατί έπαρση. Τόσα χρόνια μας τα έχουν κάνει μπαλόνια.
Σταμάτα, ναι, Σίμον, σταμάτα, σου με πετάγεται. Καλά σου λέω. Σου λέει εσωτερία, εκεί είναι δικαιολογημένη η έπαρση. Ποια είπα, 21 τίτλους έχω ρε, όχι 2 πράγματα και 6. 3-7, 21 είναι. 3-7, αρχίζει το η προπαίδεια των σχολείων. Πέμπτη δημοτικό το μαθαίνεις αυτό ή Τετάρτη. Δεν ξέρω πάντως το δημοτικό και θα γκρεμιστεί πίσω από την 5 και την 6. Θα πάνε αλλού τα παιδιά. Α! Όπα! Όπα! Το ξέχασα! Τι ξέχασες? Πάρε τις μαμάδες και ένα τεράστιο ευχαριστώ! Σε ποιον? Μπράβο, στον κύριο με την σύζυγό του, ακροατής μας, εψέ το βράδυ στην έκθεση. Έψε το βράδυ. Πήγε στην έκθεση. Έξω από το περίπτερο της γαστρονομίας, ο παδός του ΠΑΟ που είπε: με συγκίνησες. Είμαι ο παδός του ΠΑΟΚ, σας ακούω. Τι σκαρφίστηκε, Θεέ μου, δηλαδή. Λέει την αλήθεια. Την αλήθεια λέει ο Μάριος. Αν μας ακούει ο άνθρωπος, 23-10-287-888, να βγει τώρα. Να βγει τώρα. Ζητώ συγγνώμη που ξέχασα το όνομά του. Αφού έκανες καμάκι στη γυναίκα του. Άρα δεν τρέπεζε. Τσίπα έχεις πάνω σου. Και είπε, δεν υπάρχει τίποτα πάνω από τη μόρφωση των παιδιών. Η μόρφωση είναι στο πεζοδρόμιο. Είμαι ΠΑΟΚτσής, να κάνουμε το γήπεδο, να μην πειραχτεί το σχολείο. Θα πάρουν δρόμο τα παιδιά από εκεί. Θα πάρουν σε άλλο σχολείο. Λυπάμαι για σένα. Θα πάρουν δρόμο. Λυπάμαι τον αδερφό σου. Ναι. Λυπάμαι τον αδερφό σου. Και αυτοί που, οι αρχαιολόγοι με τα τέτοια, με τα, αυτά τα σκαλιστά και τα πινέλα και τα τέτοια, τα βουλτσάκια. Από πάνω θα είναι ο αρχαιολόγος 4, έτσι γρήγορα. Τα βουλτσάκια θα πηγαίνουν πέρα δόθε έτσι, ανά 8 δευτερόλεπτα. Γρήγορα. Λυπάμαι για τον αδερφό σου. Γρήγορα. Λυπάμαι για τον αδερφό σου. Που σου αφήνει εσένα να προσέχεις τα παιδιά του. Πραγματικά λοιπόν. Τόσες έδουσες έγινε, κύριε Κορόιδο. Άσε ρε τώρα που δεν πες τα Μαρία. Ειλικρινά. Κλείνει, τέλος το σχολείο. Και μπράβο πολύ και στο Ζαγόρα Παοξίδης που είπανε κάτω τα χέρια το σχολείο. Έτσι. Για το σχολείο εμείς δεν θα γίνει το γήπεδο. Βρε πάνω από το σχολείο θα μπω. Πρέπει να γίνει. Βρε από κάτω θα κάνω μάθημα. Όχι να πάρεις το χώρο από εκεί. Να γίνει. Από κάτω θα κάνω μάθημα. Σχέδιο είναι από τον Γαβρόγλου. Ναι, Γρανίτσα. Υπουργό Παιδείας. Γαβρόγλου. Υπουργός Γαβρόγλου. Ξύπνα, δες το σχεδιασμό. Εντάξει, σκαλάκι, ικανοποιημένο. Τι μα κάνει μόνο. Άρα, δεν μα έδωσε μια μπουκιά. Καχαίρι, πάει το άσχημο. Να σου πω τι μη δίνει, γιατί είναι μεγάλη γυφτιά αυτό. Θα σου πω γιατί. Είναι το κουλουράκι, είναι τόσο. Γυφτιά, ρε φίλε, δεν τρέπεται καθόλου. Αυτό που τσιμπάει αυτό δεν πρόκειται να χορτάσει. Σωστά. Και ποια είναι η πλάκα. Σου στερεί και σένα αυτό το ψιλολίγο το χόρτασμα. Το κατάλαβε, το έχω αναλύσει αυτό από μικρό. Ήμουν ο μόνο στο δημοτικό που δεν έπαιρνα τα άλλα παιδιά. Και μπράβο, σε παραδέχομαι, ρε Σωτήρη. Ποτέ! Πεινούσα! Δεν είχα λεφτά, δεν ζητούσα. Γιατί έλεγα το παιδάκι αυτό. Εγώ ξέρεις γιατί δεν έπαιρνα, για να πάρω εφημερίδες. Άλλο τέτοια, ρε. Τέτοια έκανα εγώ για να πάρω, έναν δίσκο Jethro Tull. 8 μέρες δεν έφαγα το τυρόπιτα. Τι ξέρω ποιο να παίρνω εφημερίδες από τον Παύλο, αυτόν τον Αριανό δικό σου. Και πέρα στην Αργιοπόλη, τι περίπτερο. Θα σου πω στο διάλειμμα το επόμενο. Το ξέρει, α, το γι' αυτό το λες. Αδέρφια, εδώ είμαστε, είναι η Τρόικα, είναι Παρασκευή. Η Θεσσαλονίκη γιορτάζει 83η ΔΕΘ. Απίστευτος κόσμος και έψε που πέρασα. Και φαντάζομαι ότι σήμερα, αύριο και μεθαύριο θα πέσει ξύλο. Σήμερα 7 η ώρα, ναι, στη ΔΕΘ, ναι. Όλη η ομάδα του Άρη, ποδοσφαιρική. Και θα είναι και ο Μαυράη, το νέο απόκτημα, θα παρουσιαστεί εκεί. Δεν θα πάω στο κόκπιτ του F-35, θα πάω από τον Μαυράη, τον Αλβανό. Ωραία. Εσύ φίλε μπορεί να πας στο κόκπιτ. Ο φίλος του Άρη όπου θα πάει στην έκθεση. Τον ενδιαφέρει αυτή η πληροφορία. Τι ώρα είπες? Και μετά ή πριν 7. Από το Μαύρα και δεν μπορεί να πάει και στο κόκπιτ. Δεν σημαίνει το ότι αν θα πας εκεί δεν θα πας πουθενά αλλού. Εμένα δεν με πήγε εκεί. Αλήθεια. Αφού το ηρωνεύτηκες αρχικά. Ναι. Λοιπόν, 7 η ώρα σήμερα το απόγευμα. Μάλιστα. Στην κεντρική πύλη του λιμανιού της Θεσσαλονίκης υπάρχει συγκέντρωση αντιπολεμική, δηλαδή φιλιρνική, από το Κουκουέ Μουλού. Καλημερίζω τα στελέχη τους, τα οποία μου είπαν λίγο πιο σεμνά όταν μιλάς για Αμερικανούς και πόλεμο κτλ. Καλά, σου λέξεις τι γινόταν χθες εκεί πέρα στον Παύλο Μέλλον. 7 η ώρα στην κεντρική πύλη του λιμανιού, κανείς δεν μου το είπε, εγώ μόνος μου το λέω. Το Κουκουέ Μουλού, δηλαδή Κουκουέ Μαρξιστές Λενινιστές, έχει φιλιρινική αντιπολεμική συγκέντρωση μπροστά στην κεντρική πύλη του λιμανιού. Ο Γιώργος λέει Άρης, ρε, καλημέρα. Τεράστιο μήνυμα. Καλημέρα, Γιώργο. Καμένου. Ναι. Ο Γιάννης λέει ο 12ος παίκτης Μπόκα ο Παναγιώτης, ο 12ος παίκτης του ΠΑΟΚ ο υπουργός. Μνημόνια για πάντα. Αυτό ήταν πολύ ωραίο, μπράβο του. Ο Στέφανος λέει. Πολύ ωραίο, πολύ έξυπνο το ΠΑΟΚ. Ο Χρήσανθος, για να ξέρετε τι γίνεται, κάποιοι ανοίγουν τώρα σε εμάς. Ο Λίμπερο, ποιος Χρήσανθος. Στο Facebook του Λίμπερο. Α, εγώ τα ανεβάζω. Ναι, ο Τσαλτίδης ανέβασε πριν από περίπου 15-17 λεπτά φωτογραφία
του Παναγιώτη Παπαδόπουλα με t-shirt της Boca Juniors και έχει κάνει, τον έχει βάλει ακριβώς δίπλα με Μάκη Γκαγκάτσι και πάνω καμένο με το ίδιο νούμερο φανέλα. Το 12 ξέρει τι σημαίνει. Το 12 ξέρει τι σημαίνει για την Boca. Αυτό που συμβαίνει κανονικά. Όχι, ρε. Όχι, ρε. Είσαι Κεριανό. Κάτι άλλο δεν το ξέρω. Είσαι Κεριανό. Γιατί, Αριανό είναι με Boca. Ναι, αλλά είστε τέτοιο. Αδέλφια δεν είσαι με αυτού. Δηλαδή, αν φορέσει ένα Αργεντίνο μπλουζάκι Super 3, δεν καταλάβει τι είναι. Α, ο σύνδεσμο είναι δηλαδή. Ναι, το φίλε, ναι. Ο κόσμο, τι παντούτσι. Ναι. Ο κόσμο δεν είπε. Ναι, αυτή, το είπε ναι. Κάπως έμενα. Ναι. Εντάξει, okay. Λοιπόν, όχι, το νου σα λιγάκι. Μα και το 12 αυτό, αυτό είναι. Ναι, είναι άλλο, η κερκίδα του, κατάλαβε. Αυτό το θέλω να κάνει γέλα που δεν το 12. Ναι. Και αντέδρασαν οι οπαδοί του Πάουκ δικαιολογημένοι. Γιατί ακριβώ το 12 νομίζω το είχατε αφιερώσει στα παιδιά που είχαν φύγει. Κάτι τέτοιο δεν είχε γίνει. Στον κόσμο γενικά. Και πιο εξειδικευμένα στα παιδιά που φύγανε. Αυτά που στο τροχαίο. Αυτή ήταν η γκέλα, γι' αυτό ξεφωνίζαν οι οπαδοί. Εντάξει. Αλλά εντάξει, εμείς τώρα δεν παίρνουμε στη διαθέματα. Εμείς λέμε το σημειολογικό το 12. Εμείς ναι, κατάλαβα. Κατάλαβα. Ναι. Τεράστιο, μήνυμα του, τεράστιο μήνυμα του θαλαμοφύλακα. Το γήπεδο θα καθυστερήσει. Το γήπεδο θα καθυστερήσει. Πρέπει πρώτα να σηκωθούν από το χόρτο ο Κατσιαρός, ο Λαμπάκης και ο Παπαδόπουλος από τη σακούλα του Γουγού το 2003. Λίγο, άλλη μια φορά πειράζει, το γήπεδο θα καθυστερήσει. Πρέπει πρώτα να σηκωθούν από το χόρτο ο Κατσιαρός, ο Λαμπάκης και ο Παπαδόπουλος από τη σακούλα του Γουγού το 2003. Τι δεν καταλαβαίνεις, Ρασλαμά. Τι δεν καταλαβαίνεις. Μάλιστα, sorry. Τι δεν καταλαβαίνεις. Τον πήρες. Μετά από 6 μήνες πήρες τον τερματοφύλακα αυτόν. Ναι. Συνήθως παίρνω παίκτες από τον Άρη. Από τη σακούλα. Πάντως, γήπεδο ας πούμε, Χαλκιάς δεν θα γίνει, δεν ονομαστεί τη Τούμπα. Ενώ Βικελίδης ονομάστηκε. Χαλκιά έπρεπε να ονομαστεί. Γιατί? Γιατί είναι και πολύ καλό στο τέτοιο που είχαν πέσει τα χαρτάκια. Στο θέατρο. Κλητικό. Λοιπόν, άλλο μήνυμα από τον Στέφανο, ο οποίο λέει. Να πούμε του διαγωνισμού λίγο. Ναι. Θα το πει τώρα. Μετά από αυτή τη φωτό, ναι, το μόνο που μένει είναι να στείλει ο μαλάτο μήνυμα να μπει στην κλήρωση για την ασφάλεια. Γιατί ο μαλάτο πουλάει ασφάλειε. Καλημέρα, μαλάτο. Άρη, τα λέμε Κυριακή βράδυ στη Μαρμίδα. Τι να το σου. Καλημέρα, Στέφανε, να είσαι καλά. Στέφανε, να είσαι καλά. Α, ναι, ο Στέφανο είναι. Ο Στέφανο είναι. Ο είναι, ρε. Ποιο? Εσύ. Ο Αριανό, Στέφανε, καλημέρα. Τι φωτογραφία είναι αυτή. Για τον δω. Για τον δω. MVP. Ναι, ρε. Έχει βάλει φωτογραφία. Έτσι ήταν αυτό. Αυτό είναι. Ρε Παναγιώτη, εγώ τον ξέρω 2 χρόνια. Άκου λίγο. Τώρα μου πει 5 ετών, sorry. Το πρωί εδώ πέρα δείχνει 45 κιλά. Ο MVP βγαίνει το πρωί στο Παπαδανίδη. Είναι πλέον μέλος εκπομπής, κανονικά. Κάτσε, να ανακοινωθεί επίσημα. Γιατί Γέννη, είπα, ότι άμα κοπεί το άλλο, δεν ξέρω, δεν το ακούω, γιατί είναι πολύ πρωί για μένα. Δεν λέω τίποτα για αποσεβασμό. Άρα δεν μας άκουγες ποτέ εμένα για τον Μάριο. Ναι. Ναι, δεν τρέπεσαι, ρε, καθόλου. Ποτέ, ποτέ. Κάτσε, τι δίνεις, λέει, είναι πολύ νωρίς για μένα, λέει, δεν ακούω, είναι πολύ νωρίς για μένα. Συγγνώμη, δεν καταλαβαίνω. Εσένα σε κάνει περήφανο να σε ακούει ο Τσαλτίδης. Φυσικά, ρε φίλε. Εμένα η χαρά μου είναι να μην με ακούει, δεν κατάλαβα. Ένας μεγάλος νομικός. Ναι, εντάξει. Τεράστιος νομικός. Λοιπόν. Περίμενε λίγο, να ρωτήσω τον Στέφανο, δείτε τη φωτογραφία. Τα πόδια αυτά που έχεις βάλει εδώ πέρα μέσα στην πανιέρα. Αυτό είναι μοντάζ. Είναι μοντάζ. Γιατί αν είναι κανονικά, Στέφανε. Ή είναι του Παντελή. Από το κορδελιό. Μιλείτε, δεν θα θυμώσει. Γεια σου, ρε Στέφανε. Ο Στέφανος, λοιπόν, ο Παντελής. Τους διαγωνισμούς μας. Τους διαγωνισμούς μας. Τρέχουν τρεις διαγωνισμοί. Μαργαριτόπουλος ασφάλειες. Μία ασφάλεια αυτοκινήτου για 6 μήνες σε ένα τυχερό ακροατή της Τρόικα. Που συμπεριλαμβάνει καλύψεις σε θράψη κρυστάλλων και οδική βοήθεια. Έρχεται δίνουμε, η τάπα. Ναι. Α, τελείωσε τα φτάνω. Δίνουμε δύο εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Chelsea, την ερχόμενη 5η Europa League στάδιο Τούμπας 8/5 και τρεις διπλές για την παραστασάρα ο Ρέσης του Ευρυπίδη από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος που πήρε παντού το καλοκαίρι διθυραμικές θετικές και φυσικά στην Επίδαυρο με Ιωάννα Κολιοπούλου και Χρήστο Σιλιανού στους ρόλους της Ηλέκτρας και του Ορέστη αντίστοιχα απόψε Βασιλικό Θέατρο ώρα 9. FM και όνομα επώνυμο δίπλα ασφάλεια. Ή ΠΑΟΚ ή θέατρο ή και τα τρία. Αποστολή στο 54-526. Σ' ακούω. Η τάπα έρχεται από τη Σουηδία, από τον Ποντιμπιλτερά, το φίλο μου, τον Κρίστοφερ. Α, ο Αγιανός. Ο Κρίστοφερ, ναι. Ναι. Καλημέρα, Κρίστοφερ. Με αυτή τη λογική, ναι, και η Τούμπα πρέπει να πάρει άδεια από το Χαριστέα. Ωρε φίλε, τι να πούμε τώρα. Ενώ μπορούμε να πω κάτι. Για το λαμπάκι και το τέτοιο. Μπορώ να πω κάτι τώρα. Σιλάν, Παναή, Σιλάν. Δείξε λίγο τον Κρίστοφερ. Θα τον δει. Μακριά είναι. Άντε τον κακομίρι για αυτόν. Άντε τώρα. Τι είναι, Χάμαρμπι ή. Γιο Γκόρντεν.
Άστο να λέει και, και μετά δείξτε. Έχετε κάθε καλοκαίρι. Α, ναι. Ε, λείπω εγώ τα καλοκαίρια. Καλά, καλά, καλά. Καλοκαίρια και χειμώνες. Περιμένω να φανείς. Πιστεύω ότι μαζί με το ταξί θα σε στείλει στη νέα μηχανή. Άντε ρε, σοβαρά. Από εδώ. Θα σου τον δείξω τώρα. Όσο ο Χρήστατος ψάχνει να αναφερθώ εγώ, να πούμε κάτι για μπάλα, έτσι. Αυτός τι ηλικία έχει περίπου? 50 τόσο. Και πώς δεν το τόσο, ναι. Κρίστοφερ, πόσο είσαι, ρε? Και πώς δίνεται το 85 να μας το ρίξει? Να μας το ρίξει από τη θύρα του. Τον είχα το πολύ 42-43. Το πολύ. Δείξτε το. Τι κοιλιάς είναι αυτές, ρε φίλε. Κρίστοφερ, όταν έρθεις θα πάρουμε το ταξί, φίλε. Θα πάρουμε το ταξί του να σε πάει μια βόλτα στο Κιλκίς. Από το Κιλκίς είναι κιόλας. Θα πάρουμε μια βόλτα να σε πάει. Και μπορεί και λέει Άρης, το Κιλκίς το πηγαίνει. Ναι, μπορεί. Ε, Στεφ, Στεφανάκο. Να φοβάται στο Κιλκίς να πει Άρη. Είσαι προκαλής, ρε, ναι. Προκαλής. Λοιπόν, αύριο για το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι μια μέρα ιστορική. Αυτός. Είναι μια μέρα συγκινητική. Ποιο, για το ποδόσφαιρο? Για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ναι. Για πρώτη φορά μετά από 3,5 χρόνια, ναι. Τι υπάρχει, Παπαδόπουλα? Όφι ΠΑΟΚ. Επιστροφή του Όφι στη Super League. Η εκπομπή που αγαπάει και σέβεται γενικότερα το ελληνικό ποδόσφαιρο εύχεται ολόψυχα στην ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου, του Άβελ. Καλή επιτυχία. Πρόσεχε, γιατί το 85 πήραμε το πρωτάθλημα. Την πρώτη την κάναμε 13η αγωνιστική στο Ηράκλειο. Αν χάσουμε στο Ηράκλειο, μπορεί να έχει σημαδιακό. Κατάλαβε. Μπορεί να έχει σημαδιακό. Μπορεί να έχει σημαδιακό. Μετά περίμενε να βγει το σημαδιακό. Καλή δύναμη και καλό κουράγιο στον Μιγγέλ Μεγιάδο που ελπίζουμε να παίξει αύριο. Κάνει καταβάλει προσπάθειες ο Αργεντίνος Πεκταράς για να επιστρέψει ο δανεικός από την Τσιτσαρίτα. Αλλά μάλλον δεν παίζει. Τσιτσαρίτα. Μάλλον δεν παίζει. Τσακαρίτα. Είναι 56 χρονών. Είναι μακαρίτα, Τσιτσαρίτα, πώς τη λένε αυτή. Ο Κρίστοφερ είναι 56 χρονών. Μα την Παναγία, πάνω από 42 τον έκανε. Αφού κρατιέται καλά, ρε. Τι, γι' αυτό. Είναι τέτοια δουλειά. Ναι, ρε. Κάτσε. Ένα, ποια είναι η δουλειά του, δηλαδή? Όλη μέρα στο γυμναστήριο. Από τι ζει, ρε παλικάρι? Εσύ πώς ζεις? Εσύ όλη μέρα δρόμος είσαι, ρε. Φυσιοθεραπευτής και τέτοια πράγματα. Μάθε να μιλάς, ρε. Μάθε να μιλάς. Δημοσιογράφος. Τι σου λέει? Δηλαδή, εγώ, ο δικός μου ο φυσιοθεραπευτής, ο Βασίλης, που είναι έτσι το παιδί. Τι κάνει? Όλη μέρα στο γυμναστήριο. Δεν είναι καλό στη δουλειά του. Κάνει και κάτι και τέτοια αυτά, bodybuilder, τέτοια. Ωραία. Επαγγελματικά. Θα χρειαστεί ταξί. 19 Οκτωβρίου που έρχεται. Θα χρειαστεί ταξί από το αεροδρόμιο. 19 Οκτωβρίου που έρχεται, Παπαδόπουλα. Θα πάρει τον Παναγιωτάκη τηλεφωνό. Μπορείς να πάρεις να τον πεις αυτά που, που έλεγε κακομοίρη που τον είπε. Θα τον πετάξω με το φέρω στο στούντιο. Όχι, θα τον πάω. Θα τον πάω στο Κιλκίς. Στο αεροδρόμιο. Θα τον πάω στο Κιλκίς με 150 ευρουλάκια τζάμπα πράγμα. Πιστεύω ότι θα τον πάω στο Κιλκίς, θα τον δώσει και τις πλάκες της ημέρας. Α, 17 ευρώ που βγάζουμε. Εντάξει, okay, το δέχομαι. Κρίστοφερ, κανόνισε στο αεροδρόμιο, ψάξε Παναγιώτη Παπαδόπουλα. Πιο πολύ φοβάμαι τον Κρίστοφερ Λί, που δεν υπάρχει παρά αυτόν εδώ. Και την Κρίστοφερ, όταν έρθει τον Οκτώβριο, φέρε την κούπα μόνο σου και δώστη μου. Γιατί ο Πισανίδης την ξέχασε στη Σουήτα και πάει η κούπα. Ποια κούπα? Μου φέρε ο άνθρωπος, μπράβο και τον ευχαριστώ πολύ. Μου φτιάξε ο ίδιος κούπα που έγραφε το όνομά μου, Άρης, τέτοια. Α, φτιάχνει και κούπες. Τις έδωσε έναν άλλον εκεί και τις ξέχασε ο άλλος στη Σουήτα. Πού ζει, Στοκχόλμη, Σόλνα, Σόλνα. Στοκχόλμη. Εκεί γεννήθηκε? Όχι, ρε, από εδώ. Μετανάστε. Σωτήρη, πώς λέγεται, Παναγιώτη, πώς λέγεται η Χόλμη Στοκχόλμη? Σόλνα. Σόλνα, έτσι, ναι. Έτσι λέγεται. Ναι, ναι, ναι. Σόλνα. Πήραμε το ταξί οπαδό τη Χάμαρμπι εγώ. Περίμενε. Δηλαδή, να ξέρεις, αυτή εδώ είναι. Αν έχει και πάνω από το όμικρο, από το ου. Ναι. Και δύο τελίτσες διαλυτικά. Δεν θυμάμαι τώρα. Γιατί είναι τότε. Σόλνα. Λίγο μπράτσο έχει για περίπου. Και λένε ότι είναι στα περίγωρα. Δηλαδή είναι στην. Η ΑΕΚ Στοκχόλμη ότι είναι στην Περέα τη Στοκχόλμη. Κατάλαβε. Λέει πάντω παίξουμε πρωτοβουσιά είναι αυτή. Αλλά εμεί είμαστε Χάμαρμπι. Ναι. Λοιπόν, επειδή αυτή η εκπομπή τις Παρασκευές κάνει και ενδιαφέρουσες προτάσεις, μπορείτε να παίξετε η στοιχηματατζίδης αύριο στο Όφι ΠΑΟΚ, anytime scorer, Χουάν Νέιρα. Οπότε ησυχάσαμε Τζαλτίδη, ούτε θα φάμε γκολ. Έδρυ και Άρης Λάρης, έδρυ και Λεβαδιακός Άρης, για χαρά. Όχι, Λαμία Άρης. Anytime scorer, Χουάν Νέιρα. Παίξτε. Ο Αργεντίνος Πεκταράς. Γιατί δεν μας λες την Κυριακή ποιος θα γίνει scorer στο Εθνικός Ηρακλής? Αρχίζει το κύπελο, εξαρτάται η βιωσιμότητά σου από αυτό το μάτι. Ποια βιωσιμότητα? Ο Φιλέας Φόκ δεν ήρθε στην Ηρακλή. Να καλημερίσω, να καλωσορίσω, να καλωσορίσω στον Ηρακλή τον Φιλέα Φόκ, τον Ελληνοαμερικανό βασιλιά των Μαρμάρων, τον Παπαδόπουλο. Ξέρουμε ότι... Τον οποίο έλεγε ποιος είναι αυτός ο πατήρης όταν ήταν αριστον Άρη. Ξέρει μάνα τι δουλειά κάνει. Ο Παπαθανασάκης του Άρη έλεγε και τέτοια. Και τώρα έγινε βασιλιάς! Αν είσαι παλικάρι,
Αν είσαι παλικάρι, βάλε μια φορά από τον καπνό. Ο άνθρωπος που δεν ξέρει να ξεχωρίζει το μάρμαρο από το πλακάκι. Είσαι γελίος. Είσαι γελίος. Για σένα λέω. Όχι το παπά. Για σένα λέω. Είσαι γελίος. Welcome, φιλέα. Είσαι γελίος. Βρες μια φορά που είπα εγώ τον Παπαδόπουλο μπατήρι. Βάλτο, σωτήρι. Βάλτο, να παίξει. Αφού ήθελα να δω την Ταρπίδη. Συγγνώμη, είναι τον Παπαδόπουλο. Γιατί είναι Greek American. Τον Παπαδόπουλο. Θωμάς δηλαδή. Α, δώσ' τον Κρίστοφερ. Ο Θωμάς. Σου φτώ Θωμάς. Κρίστοφερ, καλημέρα. 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 Κρίστοφερ, βγάλε τον μπράτσο λίγο και σφίξε τον Παπαδόπουλο. Λίγο, Κρίστοφερ, λίγο πιο δυνατά, παλικάρι μου, λίγο πιο δυνατά. Πάμε. Τώρα παίρνει τηλέφωνο, κάνει μαγκές από μακριά. Έλα εδώ, 19 Έλα. Επειδή κάνεις πλάκα, δεν την πάω. Αλλά άμα θέλεις και σοβαρά την πάω. Δεν τα άκουσα το τελευταίο, συνέχισε. Όχι, εγώ σας αγαπάω όλους, μην ανησυχείτε. Είστε η καθημερινότητά μου, με εσάς ανοίγω το γραφείο και με εσάς θα παρακολουθώ όλη την ώρα. Πες ακριβώς το αντικείμενο, το αντικείμενο εδώ. Είμαι χειροπρακτικός. Α, που κάνει κρακ-κρακ τις μέσες και αυτά, ωραίος. Ακριβώς, πανεπιστημιακή σχολή, 5 χρόνια. Α, πού έχετε τελειώσει, Χριστοφόρα, αν επιτρέπετε, πού σου πιάνει πιο πανεπιστημιακή. Δεν κάνω πλάκα, όταν έρθεις δεν μου λες μπορείς, δεν κοροϊδεύω τώρα, δεν κάνω πλάκα, σοβαρά έτσι. Έχω πρόβλημα στη μέση εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Θα σε στρώσει καλά, θα σε μας τρώσει. Τελευταία φορά μ' είχε ανακουφίσει, όταν ήμουν στην αεροπορία στο ραντάρ στο Πήλιο, ένα παλικάρι από τον Πειραιά, ο Σπύρος, μου τράβηξε τα πάκια. Και ήμουν για 2 χρόνια άρχοντα. Ξέχασε να πει ταλί. Μπορείς να τραβήξεις τα πάκια που λέμε. Ναι, 19. Οκτωβρίου για τετραήμερο κατεβαίνω για τον Αβγό. Ωραία. Μια χαρά. Σαπλώνω θα εδώ. Θα έρθει στο στούντιο. Πώς θα έρθει στο στούντιο όμως, πρέπει να πάρει τον Παρταξί. Κατάλαβε. Εγώ θα πάω τώρα. Χρήσανθε. Ναι. Σου έφερα την κούπα, σου έφερα και μια αντίδα σε μπλούζα από πάνω, αλλά φαίνεται ότι έχασε όλα που ξανήκει. Αντίδα τι, η εθνική Σουηδία κίτρινη. Όχι, αντίδα κανονική για το Χρήσανθο. Σουηδία, άμα θέλει, φέρνω. Στέφανε, εκεί πέρα πηγαίνει καθόλου, γήπεδο πηγαίνει καθόλου. Μένω ακριβώς δίπλα στο γήπεδο του ΑΙΚ. Αυτή... του ΑΙΚΟ που λέμε. Ναι. Αυτή είναι εκτός πόλης, εκτός Στοχόλμης. Η Στοχόλμη είναι η πρώτη συνοικία ακριβώς από το κέντρο έξω. Βασικά το κέντρο είναι 3 χιλιόμετρα από εδώ που μένω εγώ. Το ΑΙΚ είναι η ομάδα της καρδιάς μου, λέω, γιατί έχει τα κυτρινόματα. Με το που ήρθα το 76 πρώτη φορά, είδα τα κυτρινόματα και τρελάθηκε και λέω. Πότε το? Το 76, τον αδερφό μου. Ωραία χρονιά πήγες που πήρε ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα, γι' αυτό έφυγες. Ακριβώς γι' αυτό έφυγα. Δεν το άντεξε. Δεν το άντεξα, ρε φίλε, δεν το άντεξα. Κάνε λίγο την προφορά, Κρίστοφερ, την προφορά στο Στοκχόλμη, στα σουηδικά. Σόλνα. Βαβιλιώτιο Σκαρθρότα. Ορίστε. Σκαρισέγια Λιχουπά. Άρη. Όχι, το όνομα Στοκχόλμη στα σουηδικά. Στοκχόλμ. Τι Σόλνα λες εσύ, βρε Βούρλο. Στοκχόλμ. Σόλνα, κάπως γράφεται Σόλνα. Τι γράφεται, ρε. Η περιοχή είναι Σόλνα, σου λέει. Ναι. Η συνοικία, ναι, η περιοχή είναι Σόλνα. Α, η περιοχή είναι. Στοκχόλμ, Σόλνα. Και εγώ λέω Σόλνα ή Στοκχόλμη από Σουηδία. Σόλνα δηλαδή είναι, δεν είναι Στοκχόλμη, είναι περιοχή. Είναι η περιοχή της Στοκχόλμης. Είναι ο πρώτος δήμος έξω από το κέντρο της Στοκχόλμης. Η ευρύτερη περιοχή. Η ευρύτερη. Όπως λέμε, Manchester. Το καλοχώρι της Στοκχόλμης δηλαδή. Όχι, το καλοχώρι, αγόρι μου, είναι άστο. Το καλοχώρι είναι το Κιλκίς της Θεσσαλονίκης. Άρα εδώ, 19 Οκτώβρη, δεν μου λες, μπορείς να φέρεις και την Παπαρίζου μαζί. Αυτή, όχι, αυτή είναι στο Γκέτεμπορ. Κρίστοφερ, είσαι παντρεμένος. Θα πάω σήμερα εκεί. Παντρεμένος, 4 παιδιά και παππούς. Σοβαρά μιλάω. Τι είσαι παππούς. Βέβαια. Έλα, δεις το δικό μας τον παππού να γνωρίζεις. 56 χρονών είναι. Πλάκα μου κάνεις, ρε φίλε. Όπου να σου ζήσουνε, ρε. Να σου ζήσουνε. Γυμνάζομαι 41 χρόνια, τρέλα με τη διατροφή. Όποιος με ξέρει, ξέρει τι λέω. Έτσι. Και είμαι αυτός, 88 κιλά από την ημέρα που νιώθω. Που γεννήθηκα. Αν μου επιτρέψεις να σου πω, Χριστόφορε. Ο λόγος που έρχεσαι όμως είναι ανώφελος. Να σου πω ότι. Χριστόφορε. Ήδη είναι άσος, αλλά θα αυτό τι να κάνω, δεν πειράζει. Χριστόφορε, προσέχω πολύ και εγώ εδώ και ένα χρόνο. Σοβαρά, δεν κάνω πλάκα. Και χθες πήρα από την έκθεση χαλβά φαρσάλο να τα φάρσαλα. Για να τρώω μόνο τα πρωινά και το μεσημέρι, όχι βράδυ. Όχι ότι αυτό θα σε σώσει. Όχι αυτό θα σε σώσει. Ναι. Αλλά σας άλλο είναι κάτι νόσιμο. Δεν θα σε σώσει. Καλό είναι, αλλά σαν κολατσιό, όχι όμως κάθε μέρα. Πρωινό πρέπει να ξεκινάς πλούσιο πρωινό. Περιέγραψες κάτι από ΠΑΟΚ, Άρης.
Γι' αυτό που ρώτησες, παιδί μου. Όχι, για το κολατσό που είπες, έτσι σας βλέπω εμείς, κατάλαβες. Σαν κολατσό μας βλέπουμε, γι' αυτό να μας κερδίσουν από τον Μίτσελ. Ωραία, πρότεινε μας, να παιδιά λίγο να τον ακούσουμε λίγο, γιατί να καθίσει κάτι κότσο του κόσμου. Πρότεινε μας ένα καλό δυνατό πρωινό, ας πούμε. Αυγά με μπέικον. Δύο αυγά. Δύο αυγά, ναι. Ένα πορτοκάλι. Ναι. Και ένα τοστ με γαλοπούλα και τα σχετικά. Γαλοπουλάρα. Και αυγά και τοστ. Ναι, 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 το πρωινό θα είναι πλούσιο. Το πρωινό πάντα θα είναι πλούσιο. Βέβαια. Τα είπε όλα η Τζοάν Κόλινς, Χριστόφορε. Το πρωί τρώω σαν Βασίλισσα, το μεσημέρι σαν Πριγκίπισσα και το βράδυ σαν Ζητιάνα. Η Τζοάν Κόλινς. Έτσι, έτσι. Φιλενάδα. Φιλενάδα σου. Ωραία. Χριστόφορε, αν επιτρέπετε, η σύζυγό σου είναι Ελληνίδα ή Σουηδέζα. Ελληνίδα. Ελληνίδα. Δευτεροπατρεμένο, αλλά Ελληνίδα. Α, δευτεροπατρίσια, είσαι παππού, ε. Ναι, είμαι παππού. Έχω, ο γιο μου είναι 26 χρονών. Ο γιος μου υπέγραψε και στον Άρη όταν ήταν 17 χρονών στο μπάσκετ. Ναι. Τον δώσαν δανεικό στη ΜΕΝΤ και μετά από 6 μήνες τα παράτησε και γύρισε πίσω. Λέει, πατέρα, σώσε με εδώ, δεν γίνεται, δεν βρίσκομαι άκρη. Ναι. Και παρασκήνια παραγωγικά εκεί στον Άρη, βέβαια. Ωραία. Όχι στον Άρη, εγώ. Όχι στον Άρη. Όχι στον Άρη, ρε, θα έρθω από κοντά, βρε. Θα έρθω από κοντά. Είμαστε λίγοι και δεν μας άμε. Θα κάνω μέχρι τότε, θα με βρεις έτοιμο το πρωινό που παίρνεις και εσύ και θα πάθεις πλάκα. Θα σε βοηθήσω. Έγινε, Κρίστοφερ. Να σε πω κάτι ακόμα. Ναι. Που κάποιο, εκεί ο Παπαδόπουλος μου έλεγε ότι εγώ μιλάω, δεν τολμάω να πω Άρης. Παντού φωνάζω Άρης, αγόρι μου. Και πάνω μου τα έχω γραμμένα το Άρης και δεν κολλώ να πάω πουθενά. Λες να φοβηθούμε, τι να φοβηθούμε. Και τούμπα πήγαμε. Έτσι. Έτσι. Αυτό Χριστόφορε, έγινε αγόρι μου. Μεγάλη συγκίνηση. Χάρηκα εγώ που σ' άκουσα πρώτη φορά, σ' ακούω στον αέρα. Να είσαι καλά. Φιλιά στη Σουηδία, λατρεμένη χώρα, η πρωτεύουσα του παγκόσμιου rock and roll. Εδώ και 15 χρόνια. Μάλιστα. Λοιπόν, θα πάμε σε break. Μετά θα ανοίξουμε γραμμές μετά. Φήμισε τους διαγωνισμούς για να φύγουμε. Μία ασφάλεια Μαργαριτόπουλος αυτοκινήτου. Μία ασφάλεια αυτοκινήτου από Μαργαριτόπουλος ασφάλειες. Για 6 μήνες τρελή κούτρα με καλύψεις σε θράψη κρυστάλλων και οδική βοήθεια. Δύο εισιτήρια ΠΑΟΚ Chelsea την Πέμπτη, στάδιο Τούμπας 8-5 και τρεις διπλές Παραστασάρα Ορέστης απόψε στο Βασιλικό Θέατρο Ώρα 9 με Ιωάννα Κολιοπούλου και Χρήστο Στυλιανού. FM και όνομα επώνυμο, δίπλα ΠΑΟΚ ή ασφάλεια ή θέατρο ή και τα τρία. Αποστολή στο 54-5-26. Τι φωνή έχεις για διάφορα ματσάκια τη τρίτη αγωνιστική. Θα και... κάνουμε πρόβλεψη στο τέλος. Ναι. Τα μάτς όλα. Και για το κύπελο, Εθνικός Ηρακλής, Ματσάρα, την Κυριακή, 4,5 ώρα. Πας για double, γήπεδο Καλυθέας, έτσι. Γήπεδο, στάδιο. Όχι, στάδιο Γρηγόρης Λαμπράκης. Ναι. Για μας Ελπάσο, βέβαια. Ναι. Στην καρδιά μας ήταν, είναι και θα είναι Ελπάσο, αλλά ναι, η Καλυθέα τιμά τον Γρηγόρη Λαμπράκη, τον αγωνιστή της Ειρήνης και της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας. Ναι. Και φυσικά για το μάτς της Δευτέρας του Άρη, τα λέμε και τη Δευτέρα. Οκ. Okay. Γεια σου, Νικολέτα. Βέβαια, Σωτήρη. Τι λέει, Σωτήρη, όλα καλά, συμφωνείς? Λοιπόν, εδώ είμαστε τρόικα, μπαίνουμε τέταρτο εκπομπή. Οι γραμμές θα ανοίξουν σε λίγο, σε δύο λεπτά από τώρα, για να δώσουμε κάποιους χορηγούς, κάποια εδώ πέρα που έχουμε μαζεμένα. Πω, πω, τι γίνεται, Media Markt. Οι διαγωνισμοί τρέχουν, τρεις ζωή να έχουν, ούτε ένας ούτε δύο, τρεις διαγωνισμοί. Δύο εισιτήρια για τη ματσάρα. ΠΑΟΚ Chelsea και βλέπω ξυπνάτε αρκετοί οπαδοί της Chelsea και του ΠΑΟΚ. Την Πέμπτη στάδιο Τούμπας ώρα 8-5. Τρεις διπλές για την Παραστασάρα Ορέστης από το ΚΔΒΕ απόψε στο Βασιλικό Θέατρο ώρα 9. Και μία ασφάλεια αυτοκινήτου για 6 μήνες, τρελή κούτρα, από Μαργαριτόπουλος ασφάλειες που μας στηρίζουν κάθε μέρα στην δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Και η επικοινωνία με Μαργαριτόπουλο, η τηλεφωνική είναι 21-30-278-279. Δεν κάνω λάθος, 21-30-278-279. FM και ενώ όνομα τεπώνυμο, δίπλα ΠΑΟΚ και θέατρο, η ασφάλεια και τα τρία, αποστολή στο 54-526. Αχ, πόσο ρομαντικό, πόσο μελαγχολικό, οι παραλίες άδειασαν. Και εσύ αναρωτιέσαι πού πήγαν όλοι. Με τόσο χαμηλές τιμές, όλοι κάνουν comeback. Comeback στη Media Markt. Μη γελάς, Χρύσανθε. Πρόλαβε μέχρι 22/9 ναι, κορυφαίες λευκές συσκευές άνω των 399 ευρώ με 20% επιστροφή με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιστροφή. Κάνε comeback, πάρε και δύο. Στα καταστήματα Media Markt ή στο mediamarkt.gr και πάρε ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες Παπαδόπουλα να νοικοκυρευτείς και όποια άλλη οικιακή συσκευή θες με 20% επιστροφή. Όρι στο www.epistrophe.eurobank.gr.
Συνέντευξη Χάρη Παπαγεωργίου στο All About Άρης. Μία συνέντευξη με τον τρόπο που πρέπει να αποδίδεται στον πρόεδρο του συλλόγου και τον τεράστιο αυτό αθλητή. Μία συνέντευξη με φωτογραφιάρες, όπως βλέπεις Μάρια. Ο Γιάννης Παραπονιάρης. Τρελή φωτογράφηση. Εκείνο το κοριτσάκι που κάνετε εκεί πέρα με το χέρι στο γόνατο, τι είναι? Δεν μπορώ. Το χαλματάκι. Χάρης Παπαγεωργίου, αγέλαστος, τέλεια φωτογράφηση. Ο κλασικός στυλάτος gentleman δανδύς που διδάσκει ντύσιμο για πολλωστή φορά. Με το blazer, με τα χρυσά τα κουμπιά. Λέξεις, συνέντευξη, όχι πασάλιμα, δες εδώ συνέντευξα, δες Μάρια, δες Μάρια, το βλέπω. Δες Μάρια συνέντευξάρα. Ατελείωτο, όπως ατελείωτα και τα χρόνια που έχετε να πάρετε πρωτάθλημα. Ο κατά λάθος Θεσσαλονικιός, ο Γιάννης. Απίθανη φωνή. Κατά λάθος Θεσσαλονικιός, Γιάννης Παραπονιάρης. Μπορείτε να διαβάσετε όλοι την συνέντευξη. Εδώ μόνο σε μια φωτογραφία, ναι, από πίσω του Βουλή, ναι, είναι όσα κύπελα έχει πάρει. Α, είναι το Μίλκο που παίξατε με τους Πολωνούς. Ναι. Που άλλαξε η έδρα του τελικού. Στο... Δεν έχει γίνει ποτέ, ποτέ στα χρονικά αλλάξει έδρα ευρωπαϊκού τελικού. Έχει γίνει. Ενώ άμα αλλάζει ο τελικός του κυπέλου και πάει στην έδρα. Σε οποιοδήποτε άθλημα. Είναι κανονικά. Ευρωπαϊκή διοργάνωση. Τάσο Θαλαμοφύλακα. Υπουργόπεδο. Ρώτα λίγο. Το δοκάρι από την εστία στην 4 το θέλει, είναι ότι πιο κοντινό υπάρχει σε τίτλο του Άρη. Καλημέρα Θαλαμοφύλακα που λένε. Ο Ανέστης λέει καλημέρα Παοκάρα, βάλαμε για την ασφάλεια. Κάτσε, καλημέρα Παοκάρα. Μπαίνεις, ναι, για την ασφάλεια μόνο. Οκ. Okay. Ο Στέριος Πάοκ ασφάλεια, Πάοκ, ο ναι. Ο MVP λέει είναι αληθινά τα νύχια. Θα σας δείξω και κάτι δίαν την κυρία. Όχι μόνο την κυρία, φέρει και τις φίλες της, να δει ο Μάριος. Όχι, μην γινόμαστε αδιάκριτοι. Μην γινόμαστε αδιάκριτοι. Εντάξει, το παιδί είναι αυτό το τέλος. Εντάξει, ο δεν είναι. Προς Θεού. Νόμιζα πως είναι τίποτα κανένα μοντάζ. Οκ. Ψεύτικος είναι ο Παντελής. Στην προχθεσινή μπλούζα του Παπαδόπουλα που σήκωνε κούπα με τρίτης διαλογής καφέ. Ο Μπράβο είναι πολύ καλός καφές. Όπως συμμετείχε και η ομάδα σου. Ο Κωνσταντίνος μπαίνει για ασφάλεια, λέει καλημέρα. Καλημέρα από τον Ορέστη, καλημέρα από την Έλενα. Καλημέρα λέει, όντως το γήπεδο θα καθυστερήσει. Ο Μιχόπουλος ακόμα ψάχνει να βρει τι φταίει. Διάβαστο άλλη μια φορά, είναι του που λένε μου 887 του Αριανού. Καλημέρα σας. Όντως το γήπεδο θα καθυστερήσει. Ο Μιχόπουλος ακόμα ψάχνει τι φταίει. 8-8-7 είσαι σε δαιμονιώδη φόρμα από τη μέρα που μας άφησε το καλοκαίρι για τις διακοπές. Συνεχίζεις το ίδιο κανονικά. Τσέλσι, καλημέρα, λέει ο Κωνσταντίνος, να είσαι καλά. Όχι πάω, okay. Τσέλσι. Η Φιλίπα, καλημέρα για εισιτήριο και ασφάλεια. Να είσαι καλά, Φιλίπα. Μάλλον η Θεοδώρα λέει θέατρο ή ασφάλεια, γιατί με το ΠΑΟΚ βγάζω σπυράκια. Μόνο Άρης. Καμία τη για ασφάλεια. Αυτό διάβασε, έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο που λέει. 7-7-7, τι είναι. Διάβασε. Όχι, καλημέρα, διάβασε. Καλημέρα στην ωραία παρέα με τα τέλεια δώρα. Καλή εκπομπή να έχετε, ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά, Χριστίνα, πιστή ακροάτρια που μπαίνει σχεδόν σε όλου του διαγωνισμού. Η Χριστίνα έχει σχέση με τον τραγουδιστή. Πού να ξέρω, ρε φίλε. Δεν την ξέρω την κοπέλα. Η Χριστίνα. Αυτό, υπέροχη, τέτοια, δεν ξέρει. Η Χριστίνα είχε βγει και μία φορά στον αέρα. Ναι. Ήθελε να με βοηθήσει, ναι, να βρω μπιτζάμες. Α, όχι. Α, ναι, με τσέπες. Με τσέπες στο παντελόνι. Βγήκε τελικά, ρε Παπαγιανόπουλο. Όχι. Είναι απίστευτο αυτό. Είναι απίστευτο. Φοράς μπιτζάμα. Είναι δυνατόν φοράς μπιτζάμα, ρε φίλε. Θεοδώρα, μεγάλη συγκίνηση στο μήνυμά σου πάντως. Καλοκαίρι που έχω. Καλοκαιρινή δηλαδή μπιτζάμα. Φοράω το από κάτω το παντελονάκι. Για να είμαι άνετος. Ναι. Για να μην είμαι με τα παιδιά. Χειμώνα δηλαδή. Ποτέ. Εγώ δεν έχω γνωρίσει ποτέ στη ζωή. Φοράω τώρα μόνο για τα παιδιά. Δηλαδή, όχι όταν κοιμάμαι. Ναι. Για να κυκλοφορώ. Εσύ τι φορά, Μάρι, δεν τα κοιμάσαι. Το χειμώνα. Το χειμώνα φορά. Το χειμώνα. Το χειμώνα. Από Οκτώβριο και μετά, δηλαδή τέλειο Οκτώβριο και μετά, φοράω πιτζάμα. Είναι και αυτό σαν τον μπουρούζι που τη δένει έτσι μπροστά. Φοράω πιτζάμα, ρε εσύ. Απλή λεπτή πάνω κάτω. Ο λογοθετήτης είναι αυτό. Ο λογοθετήτης είναι το επόμενο. Βλάκα είσαι, δεν ρωτάω, είσαι βλάκα. Και εμένα μετά αναρωτιέται γιατί κοιμάται μόνο του. Συγγνώμη, ρε μεγάλε. Υπάρχουν 800 μαγαζιά στο κέντρο τη πόλη που πουλάνε χίλιε πιζάμε. Θα σου πω τη λογική τη πιζάμα. Για πε μου εσύ. Άντε να μάθω τώρα στα 29 μου. Ό,τι πιο αντιαισθητικό υπάρχει στο κέντρο. Υπάρχουν, να σου πω. Συμμαθητή μου. Πιζάμα. Είναι δυνατό, ρε φίλε. Είναι δυνατό. Παιδιά, λίγο το νου σας, εξαφανίστηκε Γεώργιος Λαζόπουλος, ένα υπέροχο παλικάρι της γενιάς μου από Ανατολική Θεσσαλονίκη. Ξέρεις. Το βλέπω εδώ και τρεις μέρες, είμαι αυτής μου. Ναι. Φανταστείτε, πολύ καλό παιδί. Πολύ καλό και ωραίο παιδί. Και το παιδί εξαφανιστεί. Το βλέπω εδώ και 2,5 μέρες έχω τρελαθεί. Μακάρι ο άνθρωπος. Πάμε ρε Χρυσά Τανέγια. Να μάθω, για να μάθω λίγο ρε παιδιά. Για γιατί τώρα. Η πιτζάμε, για παιδί. Για παιδί. Η λογιά, ναι, παλικάρι.
δεν έχει βγει για Γέννη. Απαγορεύεται Εργένης. Απαγορεύεται. Να φοράει πιτζάμα. Απαγορεύεται Εργένης να φοράει πιτζάμα. Και παντρεμένο, δηλαδή θα κοιταχτεί στον καθρέφτη και πού, θα πει. Στο δρόμο, στον δρόμο έξω. Απαγορεύεται να φοράει πιτζάμα παντρεμένο χωρίς παιδιά. Χωρίς παιδιά. Απαγορεύεται. Ακόμα χειρότερα πρέπει να είσαι παντρεμένο. Ακόμα χειρότερα. Ναι. Ο μόνος λόγος είναι ο λόγος διαζυγίου, φίλε. Που η πιτζάμα. Αν ήμουν δηλαδή σε δικαστήριο, έτσι, θέλει διαζύγιο η γυναίκα μου, γιατί φοράω πιτζάμα το βράδυ. Δεν φοράω τίποτα. Ο μόνος λόγος είναι γιατί δεν γίνεται να κυκλοφορώ με το Κατερίνα, σε ζηλεύω ρε, ναι. Το βλέπεις ενώ είναι τα παιδιά ρε φίλε. Ναι. Αυτό, ναι. Ναι. Αυτός είναι ο μόνος λόγος που φοράω και σου λέω φοράω. Δεν λυπάς τη γυναίκα σου που βλέπει αυτό το πράγμα. Μια χαρά είναι ο Χρυσανθάκος. Μια χαρά είναι. Πάει πάρα πολύ γιατί εκτός από αυτό το πράγμα βλέπει και άλλα πράγματα που δεν μπορείς να δεις εσύ. Και μακάρι να βρεις μια γυναίκα σαν την Κατερίνα. Τα κρύβεις με τις πιζάμες. Πώς ήθελα να τα δω ρε. Μακάρι να βρεις μια γυναίκα σαν την Κατερίνα να δεις εσένα ότι βλέπει. Ασλαμά, πες μου χρώμα πιζάμας. Μακάρι. Έχεις πολλές. Γιατί τότε θα είσαι ευτυχισμένος και θα σταματήσεις να κοιμάσαι. Πρέπει να έχω τώρα. Τρεις, τέσσερις ας πούμε έχεις. Έχω πολλές χαλασμένες που είναι για πέταμα. Τι είναι χαλασμένες. Η τελευταία καλή ας πούμε. Έχω 4 ή 5 σε άψογη κατάσταση. Ναι, χρώμα, τι παίρνεις. Πέρπο. Τι παίρνεις μαύρη ρε φίλε, αυτό σε ρωτάω, θέλω να γελάσω λίγο. Έχω απάνω, φανταστικό, μπλε σκούρο απλό, μπλε σκούρο, ναι. Που το κάτω είναι καρό, το τάρτανο το κλασικό, ναι. Μυστήριο πράσινο κοκκινο μπλε. Αυτό το σετ το λατρεύω, με το καρό παντελόνι. Μάλιστα. Και απάνω μπλε σκούρο. Έχω... Πιστεύεις δηλαδή αν κατέβεις για πετάξεις τα σκουπίδια με τις πιζάμες, έχεις κατεβεί ποτέ? Ούτε μισή φορά, το θεωρώ ντροπή. Ναι. Γιατί ντρέπεσαι ρε φίλε, πιζάμα. Με πιτζάμα στο δρόμο το θεωρώ ντροπή. Απέναντι από το σπίτι σου ακριβώς. Το θεωρώ ντροπή. Δεν πιστεύεις, δεν πιστεύεις ότι θα βγαίνει. Για να μην σε κουράζω. Πιάστε το! Δεν βγαίνω ούτε μισό μέτρο από την πόρτα του σπιτιού με την πιτζάμα. Μάλιστα. Σε κάλυψα στο διάδρομο. Στο διάδρομο. Απλά. Πιζάμα. Σε κάλυψα. Πόσο έχουνε, πλάκα, τιμές. Τι είπες τώρα ρε φίλε, περίπου. Εσύ Αρμάνι, ναι. το πρόσφατα είδα, 175 ευρώ. Πρέπει να είσαι μπούφος δηλαδή, πας αγοράς πιζάμα Αρμάνι, ναι. Φίλε. Όποιος ακούει και την πήρε είναι μπούφος και είναι κροατής. Αν δώσεις 175 ευρώ ρε φίλε, και δεν είσαι μπούφος εσύ. Και στο σπίτι και δεν αφήγει κατευθείαν. Και δεν είσαι μπούφος εσύ. Είσαι έξυπνος και αυτός είναι μπούφος. Εντάξει, καλά. Πάρε πιζάμα εσύ. Βρήκες τελικά με τσέπες. Πάρα πολύ. Ρε φίλε, εκείνος είναι ο Μπονζόβι ίδιος. Αυτός, ο Μπονζόβι, δες τον. Ο Μπονζόβι σε 5 χρόνια από τώρα. Καλά, αυτός είναι λίγο Ελληνάρας. Έχει λίγο το ελληνικό. Ο Μπονζόβι. Με πιτζά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να δεις πιτζάμες, το παντελόνι κάτω να έχει τσέπες. Απίστευτο. Απίστευτο. Οι 9 στις 10 είναι χωρίς τσέπη το παντελόνι. Το μαντήλι. Και επίσης, μας ακούτε κάποιοι από βιοτεχνίες που φτιάχνουν εσόρουχα. Ρε εσείς. Έλεος, ψάχνω εδώ και 5 χρόνια μποξεράκι. Καρό. Όση καρό, την είπε τη βλακία, ναι, γεμάτο καρό είναι, ναι. Και ριγέ. Ναι. Εμπριμέ, με σχέδια. Απίστευτο. Απίστευτο. Εκεί στην Apple που ακούτε. Όλοι, βέρχομαι όλοι. Εκεί που ακούτε, δηλαδή έλεος. Μποξεράκι, ποπλίνα. Όση καρό φτάνει. Όση καρό, όση ριγέ. Το ξέρεις τον Μάριο, τον Μάριο του ποπλίνα. Έλεος. Έλεος. Λοιπόν, όποιος θέλει. Α, δεν προλαβαίνουμε. Άσε δύο λεπτά τώρα, τι να κάνουμε. Πάμε σε διάλειμμα τώρα. Παιδιά, υπάρχει τρελή συμμετοχή και για ασφάλεια και για θέατρο και για ΠΑΟΚ. Τώρα ξυπνάνε οι ΠΑΟΞίδες, τελευταίο δεκάλεπτο. Μετά τις 11 ξυπνάνε πιο πολύ, ρε φίλε. ΠΑΟΞίδες, αφού δουλεύουμε βράδυ, ρε φίλε. Ναι. Η εργατιά της πόλης. Να πω κάτι, επειδή έχει γίνει παρεξήγηση με αυτό και είπαν και κάποιοι ότι εγώ τζάμπα το έλεγα και παραμύθιζα τον κόσμο. Το κόκπιτ του F-35, στο οποίο όλοι θέλουν να μπουν στην αίθουσα εκείνη, δεν είναι για το κοινό. Είναι μόνο για στρατιωτικούς και για εκθέτες και άτομα από τον χώρο της αμυντικής βιομηχανίας. Βγάζει αμυντική βιομηχανία για μερικούς. Είδα το βουτυράκι προχθές και μου είπε ότι πήρε δίπλωμα. Και μου το έδειξε κιόλας, από το κόκπιτ. Μπράβο. Άρα είναι στην αμυντική τέτοια ο βουτυράκης. Τι να πάρει βουτυράκης εσύ. Να ευχαριστήσω από καρδιάς. Μερικοί δείχνουν από παντού επιθέσεις, κατάλαβες, αμυντικά. Να ευχαριστήσω από καρδιάς τον Γκρέγκ. Ο οποίος με ξενάγησε χθες, μου έκανε μία επίδειξη στο κόκπιτ, πρώην πιλότος του πολεμικού ναυτικού, της αεροπορίας, του πολεμικού ναυτικού. Τα στορέματα, ο Γκρέγκ. Δεν τρέπεται. Είναι αλήθεια. Αυτό που κάνει, εγώ θα του κάνω μήνυση. Γκρέγκο, εσύ έχεις στο σταθμό ένα θεσμικό ρόλο. Εγώ κουράστηκα πια. Μπόμπος Μουγκαράκης, Γκρέγκο Μάστορας. Αυτός εδώ, αυτός που είναι φίλος σου, αυτός που είναι φίλος. Παναγιώτη, να πω δύο πράγματα να ακούσει ο κόσμος. Ευχαριστώ τον Γκρέγκ, πρώην πιλότο του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ, τώρα πολιτή στην Lockheed Martin, που έχει ένα πολύ πολύ ωραίο σετ.
Όπλα. Καπότες. Όπλα. Αμυντικές. Δεν τρέπεται. Δεν τρέπεται, Μαρία. Είναι φίλος τόσα χρόνια. Πώς το ανέχεις αυτό, ρε φίλε, να το κάνει αυτό. Εσύ ήθελες να το φέρεις εδώ. Αλήθεια. Όχι εγώ, νομίζω. Όχι εγώ. Εσύ ήθελες να το φέρεις εδώ, όχι εγώ. Όχι εγώ. Μου λες, εκεί στο κοκφακ φοράτε και πιζάμες. Λέει ο 887 ο Αριανός. Μάριε, ακούμε την εκπομπή μόνο για σένα. Οι άλλοι απλά υπάρχουν, αλλά ρε φίλε, πιζάμες. Βάλε και δίχτυ μαλλιών. Έλεος, θα ακούω παιδιά. Θα ακούω παιδιά της Καλαμαριάς πλέον. 887. Ο Παπαδόπουλος από την Καλαμαριά είναι. Εγώ συνεχίζω να σε αγαπώ και να σε εκτιμώ. Έχεις βάλει. Εγώ συνεχίζω να σε αγαπώ και να σε εκτιμώ. Έχεις βάλει αυτό δίχτυ, έχεις βάλει. Όχι. Στο κεφάλι. Για Τσέλσι και η σχέση με το επίθετο μπερδεμένη, λέει η Ολυμπία. Καλημέρα σου παιδιά. Παπαδόπουλα, πεθαίνω να σε ακούω. Γελάω, ρε φίλε, μόνο που σε ακούω. Να γελάς, έχεις πολύ χιούμορ. Αυτό 503. Τον Παναγιώτη λάτρευε να τον ακούει να γελάει η συγχωρεμένη μάνα μου. Μα μου ερχόντουσαν εικόνες στο μυαλό, γι' αυτό γέλουσα τόσο. Η συγχωρεμένη μάνα μου. Λοιπόν, ευχαριστώ από καρδιάς τον Γκρέγ. Που βρίσκεται στο στάν της Λόκη. Γκρέγ, ο μαστοράς. Απλά στην αίθουσα που είναι το κόκπιτ του F35 μπορούν να μπουν μόνο στρατιωτικοί, δημοσιογράφοι και άνθρωποι της πολεμικής βιομηχανίας. Άρα εγώ μπορώ να πω. Ναι. Τόσο απλά. Ο οποίος Γκρέγ είναι punk, ήταν, είναι και είναι punk, ακούει punk. Bad Brains, Black Flag, είναι αυτά που λέω εγώ εδώ και μέρες. Εσύ πήγες για, αυτό, ναι. Γι' αυτό τους λατρεύω. Εσύ πήγες αυτό. Ο οποίος φορούσε απίστευτο θα πόλο, για κόκκινο, Red Armour, Under Armour. Ναι. Με κέντημα εδώ F35, λιποθυμία και badge δεξιά. Εννοείται. Αλλά δεν τη δίνει. Νέα και νούμερα σχεδιά. Βγάλε και τη φανέλα. Γκρέκο Μαστοράκης, Μάρες ο Πιζαβούλης. Με χιαστή σημαία ελληνική αμερικάνικη. Τρελό μπατζ. Αμερική και ελληνική αμερικάνικη. Του τη πήρες. Και στενοχωρέθηκε που έμαθε μόλις χθες ότι την Κυριακή έπαιξε εδώ Μάρκι Ραμόν. Ενώ ήταν εδώ, ας πούμε, στην πόλη. Γκρέκ, keep on fucking rocking, mate. You're just fucking great. Hope I see you tonight again. Α, θα το κοιτάμαστε πάλι. Γεια σου, ρε Δημήτρη Λίντς. Έχω Δημήτρη Λίντς εδώ πέρα. Ήρθε το παλικάρι ο Γίγαντας. Λίντς και Ηρακλής. Μιλγο Λίντς είναι. Ναι, ναι, δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Το λέω... Λοιπόν, παιδιά, λίγο το νου σας, γιατί δεν υπενθυμίσαμε πριν το break τους διαγωνισμούς μας, έτσι. Και είναι μια σούπερ προσφορά. Ασφάλεια αυτοκινήτου Μαργαριτόπουλο σκούτρα για 6 μήνες. Δύο εισιτήρια ΠΑΟΚ Chelsea για την άλλη Πέμπτη. Και φυσικά. Τρεις διπλές προσκλήσεις για την παραστασάρα Ορέστης του Ευρυπίδη από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος σε μουσική του τεράστιου Μπάμπη Παπαδόπουλου. Απίστευτη μουσική έχει γράψει ο Μπάμπης Παπαδόπουλος, πρώην τρύπες για την παράσταση αυτή. Ο πιο ροκ Ορέστης που έχει εμφανιστεί στο ελληνικό θέατρο από τον Γιάννη Αναστασάκη. FM και ενώ ονοματεπώνυμο δίπλα Chelsea ή ασφάλεια ή θέατρο ή και τα τρία αποστολή στο 54-5 ΠΑΟΚ, συγγνώμη. Αποστολή στο 54-526. Λοιπόν, σήμερα τι είναι. Παρασκευή 14 Σεπτέμβρη Σωτηρίου 2018 ή αλλιώς 51 Αυγούστου η ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Έτσι. Ματέρνου, Θεοκλέας, Πλακίλης και Βαλεριανού. Χρόνια πολλά στο αριστερό μπακ του Άρη, το Βαλεριάνο, να είναι καλά. Χρόνια πολλά και ευτυχισμένα. Καθυστερημένα. Στο... Τι είπε? Είσαι καθυστερημένος. Χρόνια πολλά είπα. Δεν, πολλά, είναι, δεν το λένε, φίλε Σταύρο. Βαλεριάνο, Βαλεριανού είναι σήμερα. Αυτό είπα. Και χρόνια πολλά και καλά στον συνάδελφό μας, τον Σταύρο τον Κόλκα. Δεν ξέρω τι έχει φέρει να δω. Έφερε. Σταύρο παραδέχομαι. Ξέρουμε τις απόψεις. Σταύρο παραδέχομαι. Περί ποδοσφαίρου, πάω, κάρι και δέπω αυτά όλα κτλ. Σε αυτά υπάρχει. Πάντα φέρνει. Πάντα φέρνει ό,τι καλύτερο και ό,τι ακριβότερο. Έχει φέρει 4 κουτιά. Υποκλείω. Στο Σταύρο το παραδέχομαι. Σε σχέση. Σε σχέση. Τόσα χρόνια και απεράσουν. Μυστήσιμα. Θα δούμε τώρα. Όχι. Μυστήσιμα όχι. Θα μπει να δει τώρα γιατί και αν είναι τίποτα παρασωπητάκια και τέτοια θα βρίζει. Καμία σχέση με τον συνεταίρο του στο ΠΑΟΚ 24 που ως μας έφερνε ένα κουτάκι με από τα πιο φτηνά. Γι' αυτό, τον... Γι' αυτό και δεν υπάρχει πλέον στο Λίμπερο. Τώρα είναι στην τράπεζα Κρήτης. Λοιπόν, Σωτήρης Ασκαλάκης είναι έτοιμος να τσεκάρει γιατί η Media Markt είναι κοντά μας. Σ' αρέσουν αυτά τα δικά μου, έτσι, αλλά τι, σ' αρέσουν. Στην αρχή δεν καταλάβαινα γιατί το έλεγες. Τώρα το καταλάβαινα, το πήρα πρέπει.
τι έγινε. Η Media Markt είναι κοντά μας. Είναι κοντά μας. Πάμε, ναι, κοντά μας είναι. Πάμε. Λοιπόν, η Media Markt παρουσιάζει την πρωτοποριακή υπηρεσία TV Calibration. Με το TV Calibration βλέπεις απόλυτα ρεαλιστικά χρώματα και απολαμβάνεις το maximum της δυνατότητας της τηλεόρασής σου. Αν λοιπόν αποφασίσεις να πάρεις μια καινούργια τηλεόραση, τότε αξίζει να την απολαμβάνεις το maximum. Εξειδικευμένη τεχνική, όχι τίποτα περαστική τυχαίοι, θα αναλάβουν να ρυθμίσουν τη τηλεόρασή σου για να έχεις απόλυτα ρεαλιστικά χρώματα, σαν να είσαι μέσα στην εικόνα. Μην ξεχνάς, για όλες τις υπηρεσίες, ένας είναι ο προορισμός. Media Markt. Ο φίλος ο Γιάννης λέει καλημέρα Μάριε. Ναι. Λοιπόν, βάλε με στην κλήρωση για την ασφάλεια ή για τον ΠΑΟΚ. Ή άντε κομμάτια να γίνει για τον Ορέστη. Όχι, ήθελε καλημέρα και τελεία μάλλον είχε. Ναι. Ρε εσύ Γιάννη, άντε και κομμάτια για τον Ορέστη. Του λέει δεν θα πάω ΠΑΟΚ, δεν θα πάρω την ασφάλεια, πάρω τον Ορέστη. Ας πάω στο θέατρο τουλάχιστον, έτσι. Λοιπόν, μία γραμμή περιμένει να λέτε όνομα και ομάδα, να είστε περιεκτικοί και με ρυθμό. Και τι φωνή έχετε για το ματς της αγαπημένης σας ομάδας του εθνικού. Ο Άρης είναι Δευτέρα, του ΠΑΣ Γιάννηνα. Του εθνικού. Μπορεί να πάρει του εθνικού. Έδωσε το έναυσμα ο Φιλέας Φόγκ για ντάμπλ και τον Ηρακλή. Τεράστιο ματς την Κυριακή 4.30 ώρα στο Γρηγόρης Λαμπράκης. Εθνικός Ηρακλής για το κύπελλο Ελλάδος. Συγκρούονται δύο ιστορικά και τεράστια ονόματα ζωντανά από το Λίμπερο σε περιγραφή του. Πάμε στη γραμμή. Καλημέρα. Όχι, δεν θα είναι αυτό. Νοκάουτ ο Αρμόδωρος. Αθηναίος είναι. Α, Αθηναίος, ωραία. Μάλιστα. Πάμε, καλημέρα. Άντε, καλημέρα σας. Καλημερίζουμε Αποστόλη, ο παδό του ΠΑΟΚ, από τα Midlands του Ηνωμένου Βασιλείου. Έχει έρθει ο Κόλκας λοιπόν, και φοράει ίδια μπλούζα με το Στέριο, ακριβώς την ίδια. Ωραία, πάμε. Κάτσε, θα ακούσουμε. Να πάρω μια έτσι θέση στο θέμα που συζητούσατε πριν. Ναι. Χειμώνα πιτζάμες, καλοκαίρι σορτσάκι. Εγώ σε αυτή τη φάση είμαι. Μπράβο, ρε. Όχι, είσαι ανώμαλος. Όχι, είσαι ανώμαλος, ρε. Όχι, είσαι ανώμαλος. Αλλά όταν λέμε πιτζάμες, δεν εννοούμε τώρα τίποτα σατέν και χαζομάρες. Όχι, άμα είναι να βάλουμε μια σατέν, ρε φίλε. Ναι, φλακίες, ρε. Απ' την άλλη όμως μ' αρέσει η γυναίκα να φοράει πιτζάμα. Άλλο γυναίκα. Ο άντρα, φίλε, παππούς τελείως. Μ' αρέσει η γυναίκα αντρική πιτζάμα παλιά. Ο παππούς είναι παλιά σκοπή. Μ' αρέσει με φτιάχνει. Αποστόλη. Με κουμπιά. Με κουμπιά. Με φτιάχνει. Και απλά το καλοκαίρι, σόρτ. Σόρτ και κοντομάνι. Εντάξει, κλασικά. Τώρα, παιδιά, ένα θέμα το οποίο με έξυπνα από την αρχή να το συζητήσουμε, αλλά τώρα βρήκα χρόνο να πάρω τηλέφωνο. Αυτή η μανία που έχουν οι υπουργοί παιδείας, κάθε καινούργιος που έρχεται, ναι, να θέλει να βάλει τη στάμπα του και να το κάνει με το χειρότερο τρόπο, ρε παιδιά, αυτό δεν το καταλαβαίνω. Ήρθε τώρα ο Γαβρόγλου να κάνει τα παιδιά να πηγαίνουν 9 η ώρα σχολείο. Τα άλλα πίσω από την 5 και την 6 δεν θα πάνε καθόλου. Επί Νέας Δημοκρατίας είχες γει ποτέ να φτιάξει το θέμα αυτό. Άντε πάλι. Καλά ρε φωνή του ΣΥΡΙΖΑ στη Βόρεια Ελλάδα. Δεν μπορεί να πει κάποιος κάτι αμέσως. Παιδιά, επί Νέας Δημοκρατίας ή να μιλήσουμε ή να το κλείσουμε. Μα αυτό του λέω, Αποστόλη. Όποιος λέει κάτι σήμερα, κατευθείαν λέει. Τότε το έλεγες. Θα δεινοπαθήσουν οι γονείς του. Φίλε, είμαι σίγουρος ότι και ο επόμενος που θα έρθει από τη Νέα Δημοκρατία τα ίδια σκάτα θα κάνει. Σε παραδέχομαι. Θα πάει 10. Λοιπόν, να το κάνουμε 9 η ώρα, ναι, να καταργήσουμε και τις εξετάσεις. Με συγχωρείτε παιδιά, να βγάλουμε και τα δόντια από το σχολείο να είναι ένα ακίνδυνο πλάι. Κάντο 9 η ώρα. Πράγμα. Αλλά ξεκίνα και τη δουλειά του πατέρα ή της μάνας 9 η ώρα. Δηλαδή ο παπάς θα κάνει. Δηλαδή παιδιά, στη δουλειά έξω, αυτός που θα πάει να δουλέψει, υπάρχει περίπτωση να ξεκινάει ποτέ 9 η ώρα τη δουλειά του. Οπότε καλείς ένα ταξάκι, τσακ. Υπάρχουν κάποιοι. Παιδιά. Το σχολείο υποτίθεται έχει και μια αποστολή προετοιμασίας των παιδιών για αυτό που θα ακολουθήσει μετά, έτσι. Ναι. Όταν αφαιρείς τις εξετάσεις γιατί διαβάζεις τα άρθρα του τάδε ψυχολόγου περί στρες, παιδιά, η ζωή είναι γεμάτη εξετάσεις. Δεν είναι τώρα αστεία πράγματα. Αστεία πράγματα. Έτσι. Ωραία. Ωραία. Για να μην σχολιάσω το γεγονός πως πλέον έχουν ξεδονδιαστεί πλήρως οι καθηγητές και όποιος μιλήσει σε ένα παιδάκι έστω μετρίως άσχημα πλακώνουν οι γονείς και αρχίζουν και τα bullying και τα mooling και ουσιαστικά δεν μπορεί να κάνει ο δάσκαλος τη δουλειά του, παιδιά. Αυτό ναι, το έχει ο γονιός γενικά όχι μόνο στην Μάρτη. Όχι, λάθος κάνεις. Στη δική μου την εποχή, το δεκαετία του 90 τουλάχιστον, που ήμουν γυμνάσιο λύκειο, όταν συνέβαινε κάτι τέτοιο, ερχόταν ο γονέας και έλεγε και λίγα τον έκανε. Και λίγα. Κυρίως στην υπερηχικιά εποχή που έβαλε την παλάμη και δεν είναι και τόσο παιδαγωγικό αυτό, Αποστόλη. Γιατί εγώ μεγάλωσα στη Χούντα που φέρνει στις μαθήτριές μας βέργες να μας βαράνε. Το βγάζει το παιδί έξω από την τάξη και έρχεται ο γονέας και λέει γιατί έκανε το παιδί μου.
Γιατί ενοχλούν στο μάθημα. Σε αυτό είμαι μαζί σου. Ξεκάθαρα μαζί σου, ναι. Ξεκάθαρα μαζί σου. Ναι. Τώρα, παιδιά, έχουμε πάει στο άλλο άκρο τώρα. Βέβαια, ξεκάθαρα μαζί σου. Πάει στο άλλο άκρο τώρα. Ωραία, Αποστόλη. Ωραία, Αποστόλη. Άντε με την νίκη πάω κάρα. Φιλιά στα Midlands. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Όνομα και ομάδα. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα. Κώστας Καλαμαριά, Άρης. Άρης, γεια σου. Γεια σου, ρε Κώστα, ο 19χρονο. Όχι, όχι. 45. 45? Ναι. 22. 45. Όχι. 45. Μπράβο. Πάμε, Κώστα. Το θέμα δεν το. Που θα βάλω δεν είναι ποδοσφαιρικό. Είναι για τους Beatles. Δεν ξέρω, Μάρια, αν άκουσε. Του το είπα στο διάλειμμα. Α, μου το είπε. Πες το λίγο για εσύ. Ποιος το είπε, ο Μακάρντεϊ ή ο Ρίγκο Σταρ? Ο Μακάρντεϊ το είπε. Ο άλλος λέει ο Ρίγκο Σταρ, το βόδι. Ναι. Πολλά ωραία πικάντικα είπε ο Μακάρντεϊ. Ναι. Το μόνο κακό είναι που αποσταθεποιήθηκε ο ίδιος από τα ναρκωτικά. Ναι. Το ρίξε στους άλλους. Αλλά τέλος πάντων είχε πολύ ωραία πικάντικα. Αυτό με τον αυνανισμό πες του. Αυτό με τον αυνανισμό είναι να πέσεις κάτω από τα γέλια. Έχουν βρεθεί σε ένα χώρο που έχουν πέσει τα φώτα. Και ξεκινάνε να αυνανίζονται όλοι μαζί. Ναι, οι Beatles, οι τέσσερις. Κάποια στιγμή, ναι, όλοι. Ναι. Και πιθανόν και μέρη τεχνική που ήταν μαζί τους και ναι, τα λοιπά. Οι Roadies και τα λοιπά. Φωνάζουν όλοι μαζί, Μπριζίτ Μπαρντό. Ναι. Όλοι μαζί. Ξαφνικά ακούγεται από μέσα ο Τζον Λένον να φωνάζει στον Τσόρτιλ. Άρα έπεσα μέσα για τον Τζον Λένον, Μάριο. Έτσι. Ο άλλος μου είπε Ρίγκο Σταρ και μου είπε Μέρλι Μονρόε. Μιλάμε για τώρα. Πάω κολέ. Θέλει πρωτάθλημα. Ναι, πάω κολέ. Ναι. Γεια σου, Ραριανέ Κώστα. Μπράβο. Μεγάλη συγκίνηση. Να σε καλά. Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Να βγαίνεις με τέτοια. Αυτά ομορφαίνουν τη ζωή. Επόμενη γραμμή. Πάρα πολύ ωραία. Ναι, καλημέρα. Πάρε μπρος. Κοιμήθηκε ο φίλος. Γραμμές ανοιχτές. Επόμενη γραμμή. Πάμε. Καλημέρα. Μπράβο, ο Σωτήρης Τσάκαλος. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, γονέ. Καλημέρα, αδερφέ. Εσύ, πες μας μια ιστορία εσύ με τους Rolling Stones που αναδανιζότανε. Δεν έχω να σου πω τέτοια, Μαρία. Ωραία. Όνομα και ομάδα, αν θέλεις. Έλα, Χρήστος ΠΑΟΚ. Χρήστος οπαδός του ΠΑΟΚ. Α, που βγήκες χθες. Ναι. Ναι, ναι. Βγήκα χθες, έκανα μια ερώτηση, δεν ξέρω αν τη θυμάσαι. Με λες πάρε αύριο την απάντηση να την ακούσω. Μπορώ. Ναι, κάνε ξανά την ερώτηση. Ενώ είσαι φάση αντιφά. Δηλαδή όπου βρεις ευκαιρία τα χώρια θα κάνεις, ναι. Πώς μπορείς να είσαι τόσο ένθερμος υποστηρικτής των Αμερικάνων. Είναι κολοτούμπας. Θα σου πω, και δεν μιλάω για τον απλό τον κόσμο, έτσι, γιατί όλοι από πιτσιρίκια μας άρεσε αυτό με τα αυτοκίνητα, με τα σπίτια τα ωραία, δεν μιλάω για τον κόσμο τον απλό, μιλάω να είμαι στον έκτο στόλο τώρα που είναι στο γιατί λιμάνι. Η Μεγάλη Βρετανία και η Αμερική καθόρισαν κατά 99% την προσωπικότητά μου στην καθημερινή μου ζωή. Δηλαδή, στη μουσική που ακούω, σε αυτό που διαβάζω, στη λογοτεχνία μου, σε αυτό που τρώω, σε αυτό που πίνω, στο στυλ μου, όλοι οι ήρωές μου ήταν ή Βρετανοί ή Αμερικάνοι. Στο ότι σταματάει με το μηχανάκι για να περάσει ο πεζός. Δεν είχα ήρωα Βούλγαρο ή Ρώσο ή Κινέζο ή Ινδό. Οι ήρωές μου όλοι και το πνεύμα, το χιούμορ μου, το μυαλό μου, το ποδόσφαιρό μου, το μπάσκετ μου ήταν όλα Βρετανικά και Αμερικάνικα. Γι' αυτό. Ναι, άρα Μάριε, κατά του φασισμού είσαι επιλεκτικά. Όχι. Είμαι κατά του. Παναγιώτη, να το. Τον αδικείς, τον αδικείς, ναι, πες. Είμαι κατά του φασισμού και κατά του ναζισμού. Μην μπερδεύεις την εξωτερική πολιτική της μοναδικής υπερδύναμης του πλανήτη με όλα τα άλλα στοιχεία που την αποτελούν. Δηλαδή για σένα είναι δημοκράτες. Και θα σου πω και κάτι, να σου πω και κάτι. Συγγνώμη, δηλαδή, γιατί για θα ακουστεί δημοκράτες. Πολύ κοινικό. Κάποτε το αφεντικό μου, ο Αλέξο Μπουκουβάλας, είχαμε ένα μαγαζί το Item κάτω στο κέντρο. Δεν νιώθω ωραία το αφεντικό μου, ο φίλος μου ο Αλέξο Μπουκουβάλας, ο δικηγόρος. Τον ρώτησα κάποια στιγμή, λέω ρε Αλέξη, και αυτός Αμερικανόφιλος φόλα. Του λέω ρε Αλέξη, γιατί οι Αμερικάνοι κάνουν παντού πολέμους? Και μου απάντησε το εξής. Για να μεταλαμπαδευτεί η φλόγα του rock and roll. Η απάντηση, ξέρεις ποια είναι? Ανέξυπνο. Αυτή τη στιγμή στο Βιετνάμ υπάρχουν εκατοντάδες αμερικανικές επιχειρήσεις, λατρεύουν τους Αμερικάνους και παίζουν κάθε μήνα. Μαρία, σταμάτα. Όπως και στη Χειροσύνη και στον Ναγκασάκη, τους λατρεύουν. Πραγματικά δεν εξαϊλώθηκαν όλοι. Δεν είναι φάμα αυτά που ακούω. Πραγματικά, πέταξαν ατομική βόμβα. Βάλε και λίγο σούμορ. Πέταξαν ατομική βόμβα οι άλλοι και ακούνε rock and roll. Βάλε και λίγο σούμορ. Σε αυτά δεν έχει χιούμορ. Σε ποια? Σε αυτά συγκεκριμένα για μου είπες να σου απαντήσω τόση ώρα και σου απαντώ. Βλέπεις που είναι παρεξηγήσιμα. Πέφτα από τα σύννεφα, φίλε. Από τα σύννεφα. Με τι πες από τα σύννεφα? Έχεις εκτίμηση αυτό. Με την απάντησή σου. Τι να σου απαντήσω? Με την απάντησή σου δηλαδή. Τι να πω, εκπλήσω με. Δεν κατάλαβες όταν σου είπα ότι μεγάλωσα με τη γενιά των Beatnik.
ότι με έχει σημαδέψει, α πούμε, τον The Road του Kerouac, με έχει κάνει αυτό που είμαι σήμερα. Τι να σου απαντήσω. Τι σχέση έχει τώρα με τη μεγάλωση. Τι σχέση έχει. Ότι η προσωπικότητά μου τη διαμόβασαν ο Bob Dylan και ο Neil Young είναι Αμερικάνοι, καλός ή κακός. Αυτά είναι μουσική, ρε φίλε. Αυτοί δεν πήγαιναν να κάνουν πολέμου να σκοτώσουν. Με αυτούς είμαι λοιπόν. Με αυτούς. Αλλά εγώ πάω να σου δικαιολογήσω εισαγωγικά. Αυτοί οι φίλε που λες παίζαν μουσική, δεν σκότωναν κόσμο για μπίζνα, κατάλαβες. Ωραία. Για ποιο λόγο ο Μέγας Αλέξανδρος έφυγε από εδώ και πήγε στον διαόλου τη μάνα να βομβαρδίσει. Δεν θα κάνουμε στο για να μεταδώσει πολιτισμό. Υπεριαλισμό. Και αυτοί το rock and roll. Και αυτοί το rock and roll. Πολιτισμό. Πολιτισμό. Και αυτοί. Γι' αυτό το είπα έτσι. Ναι. Καλή συνέχεια, παιδιά. Χρήστο, να είσαι καλά. Πολύ ωραία παρουσία. Σε ευχαριστώ. Bye, σε ευχαριστώ. Bye. Ωραία παρουσία. Φανταστικός. Η Αρίστη μπαίνει για. Όχι, δεν μπαίνει. Φίλε, μπαίνει η Αρίστη για τέλος. Αυτό με τα τέτοια. Με τα... Καλημέρα, παιδιά. Μακάρι να είμαι μέσα. Ακροατής. Να μην ακουγόμαστε εμείς. Δεν ξέρω, φίλε, αυτό είναι φιαλτικό. Φιαλτικό είναι. Αρίστη, καλή τύχη στην κλήρωση. Να είσαι καλά. Ρε. Ναι, καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Καλημέρα Μάρα, είμαι ο Γαβρίλ. Έχω τηλεφωνήσει ξανά στην εκπομπή, αλλά δεν τηλεφωνώ και τόσο τακτικά. Ο τελευταίος είναι ο Γαβρίλ, Αναστασία. Είσαι ο Γαβρίλ, ναι. Ωραία, Γαβρίλ. Ναι, ναι, ναι. Ο παδός του ή δεν έχει καμία σημασία, αν θες να μην το λες. Του Ολυμπιακού. Ο παδός του, όχι, αλλά φίλος μου του ΠΑΟΚ. Φίλος μου. Του ΠΑΟΚ. Πολύ ωραία. Πάμε, Γαβρίλ. Λοιπόν, μου έκανε κλικ αυτό που είπες. Το ποιο. Για τους Αμερικανούς, μακρά μια πολύ μεγάλη αλήθεια, αν την είπες άψογα και κομψά και καλλιτεχνικά. Ποια από όλες, ποια από όλες. Στους Αμερικανούς ότι ο λόγος για τον οποίο κάνουν πολέμους, η απάντηση η οποία έδωσε ο κύριος δικηγόρος, είναι για να μεταλαμπαδεύσουν το rock and roll. Ναι. Εντάξει. Ναι. Αυτή είναι μια μεγάλη αλήθεια και άμα είμαστε ειλικρινείς θα πρέπει να... Γιατί να rock is business and business is good. Αυτή τη στιγμή στο Βιετνάμ, από το Βιετνάμ βγάζουν ψωμί 5.000 αμερικάνικες μπάντες. Έτσι είναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Στο Λαγκαζά και στη Χειροσήμα τώρα έχουν ξεκαρδιστεί να γελάνε. Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι, να πω και το άλλο. Το ξέρεις ότι έχουν υπογράψει. Τα φάρμακα για τον καρκίνο που έχουν από τις βόμβες που έχουν πέσει, να δεις εκεί λεφτά. Έχουν υπογράψει. Έχουν υπογράψει σε αμερικανικές εταιρείες αφγανικές μπάντες metal. Αφγανικές μπάντες. Αφγανικές μπάντες. Εσείς αναθρέψατε τον Bin Laden. Άρε, εδώ καλείσαι όμως να ακούσεις αυτά που λέει ο Χρήστος. Εντάξει. Αυτή είναι η μία αλήθεια. Ναι. Εγώ την επικροτώ γιατί ακούστηκε με τον τρόπο που ακούστηκε. Ναι. Είμαι ακροατής του σταθμού και αγαπάω τον Λίμπερο. Ναι. Και σιγά σιγά γνωρίζω και όλους τους παραγωγούς. Ναι. Κάνε και ευχάριστοι όλοι, εγώ δεν τους με το ζόρι δεν τους γνωρίζω. Ναι. Ναι. Είναι μια σκληρή αλήθεια όμως αυτή, γιατί τα ίδια θα μπορούσαν να πούν άλλοι για άλλους που εμείς τους έχουμε ήρωες. Ναι. Όπως είναι ο Μέγας Αλέξανδρος. Ναι. Βέβαια. Ο Μέγας Αλέξανδρος, να είναι καλά εκεί που είναι ο άνθρωπος, τι έκανε. Πήγε και βομβάρισε στο διάολο του μάνα. Τα ίδια έκανε. Έκανε, αλλά να σου πω κάτι. Είναι βαρύ να το πεις αυτό. Γι' αυτό και με έχει σκυλοβρίσει ο Μεράν, ο φίλος μου, το ξέρει ο Παναγιώτης, ο Πέρσης, ο Ιρανός, μεγαλωμένος στη Μεγάλη Βρετανία, μου λέει μη μου μιλάς γι' αυτόν, δεν θέλω να ακούω. Εξολόθευσε εκατομμύρια συμπατριώτες μου. Και κανένας πόλεμος δεν είναι καλός. Όταν υπάρχουν υπερδυνάμεις, μετά υπερισχύουν. Ήρθαν εδώ να αντιμετωπίσουν τον Έλληνα και μετά που τους πήρα στο κυνήγι, τους εξολόθευσα. Γιατί όρμηξε. Καλό Ξέρξης, ο Αρταξέρξης και ο Χρήσα, ξέρω εγώ. Χρήσα, είναι σωστά αυτά που λες, αλλά να πω κάτι άλλο για σένα που μου άρεσε, να πάω σε άλλο θέμα, γιατί το κρατάω εδώ και μερικές μέρες. Κάνεις, ως παοκτής, ακούω τακτικά την εκπομπή που κάνεις All About Ari, μ' αρέσει, και μάλιστα... Είσαι πιο καλός εκεί, σε εκείνη την εκπομπή. Ναι, γιατί εκεί είναι δημοσιογράφος. Ναι, γιατί εκεί είναι δημοσιογράφος και πάει με πρώτη Δευτέρα, ναι. Γιατί εκεί πέρα, ρε παιδάκι μου, μιλάς με έναν άλλο τόνο φωνής. Δεν βγάζεις αυτή την... Καλά κάνεις και βγάζεις την ίδρυκα. Είναι ράδιο σόου η Τρόικα. Εδώ κάνει τον Καραγκιόζη. Ναι. Ναι, αλλά το θέμα εγώ είναι ότι ακούω... και ο Μάριος Χατζιαβάτη. Και είμαι από τους λίγους που μ' αρέσουν και να ακούω... Και είμαι και μοφωνιός τώρα. Ειδήσεις για τον Άρη και τα λοιπά. Για μένα, Γαβρίλη, θα πεις τίποτα. Συμπεριμένω. Εσένα δεν ξέρεις στο λαμπαουτάρις. Ο τρίτος πες μου το όνομά σου, παλικάρι μου. Δεν ξέρεις καν, φίλε. Παναγιώτης Παπαδόπουλας. Τώρα με έκανε. Να σε καλά, Παναγιώτη. Είσαι ο τρίτος που ήρθες τώρα. Καλώς ήρθες στην οικογένεια. Τώρα σε μαθαίνω. Ήμουν χρόνια εδώ όμως, να ξέρεις. Με τον Παναγιώτη, κάναμε καλά Παναγιώτη, επειδή έχει μεγάλη απουσία, πολλοί κόσμος δεν είναι, εντάξει. Τον αδικό τζάμπα. Και ο Γαβρίλ τώρα, ναι. Με τον Παναγιώτη, κάναμε επί 13 χρόνια μαζί εκπομπές 14. Εντάξει, ναι. Και να πω κάτι, Χρήσανθε, είπες κάτι κατακριτικό προχθές, σχετικά με το πώς θα πρέπει να διαχειριστεί με λογική ο Αριανός το...
λεφτά που πρέπει να πάρει από την κυβέρνηση για την ανάπλαση και να μην το αντιμετωπίσει συναισθηματικά, γιατί το συνέστημα μας έχει ρίξει και σε άρθρο 44 και σε τρίτο τέταρτο και θα πέσει. Δηλαδή ήταν τόσο όμορφη αυτή η αλήθεια που είπες και λέω respect, σεβασμό στον Χρήστοδο, ο οποίος με κουράζει στην Τρόικα, αν το λαμβάνω στον Απαοτάρης. Καλημέρα μου, παιδιά. Γαβριήλ, αν ήταν σαν και σένα όλοι οι παοκτσίδες, η γη μας θα ήταν παράδεισος. Να σε καλά. Αυτό είναι μια άλλη ιδεολογία, μια άλλη άποψη, φιλοσοφία ζωής. Mm. Απλούστατα, αφού μου το λες αυτό, αν άκουγες την Μαριέ, αν άκουγες τη Ζούγκλα, η οποία ήταν καταπληκτική χθες το βράδυ. Ναι, του Ζαγόρα. Έβγαλε, ναι, του Ζαγόρα. Έβγαλε ρε εσύ, οι φίλοι μας οι Αριανοί, έβγαλαν αρκετή, ας το πούμε, γκρίνια, να μην πω κάτι άλλο, τώρα που είναι στην Super League. Και άρχισαν να σκαλίζουν κάποιες λεπτομέρειες ανύπαρκτες που μου θυμίζει τον Άρη που πριν από 15 χρόνια ένα στόχο είχε. Τότε με το πρώτο σασέρ. Ο στόχος του Άρη τότε και δυστυχώς αρχίζανε είναι το εξής. Δεν με νοιάζει που θα τελειώσω στη Super League αρκεί να κερδίσω τον ΠΑΟ. Να τελειώσω τον ΠΑΟ. Δηλαδή το ταβάνι τους, το ταβάνι του Άρη είναι... Δεν τη γεύτηκε ο άνθρωπος. Ας χάσω δύο φορές από τον ΠΑΟ και να σε περάσω. Αυτό πάλι το επαναφέρουν. Αυτό κατάλαβες. Το παίζεις κάθε δύο φορές. Ας χάσω δύο φορές από τον ΠΑΟ και να σε περάσω τη βαθμολογία. Δεν με νοιάζει. Να σε καλά, Γαβρίλη, φιλιά. Ο ΠΑΟ ήταν για άλλο. Ας χάσω δύο φορές από τον Άρη, αλλά ας πάρω το πρωτάθλημα. Σας ενδιαφέρει να βγεις πέμπτο, έκτο, τέταρτο, τρίτο. Κατάλαβες αυτή τη διαφορά. Ωραία. Έχουμε... Η πλάκα είναι ότι δεν κερδίζεις τον Άρη και δεν παίρνει. Καλά, καλά, καλά. Δεν τα λέμε Δευτέρα. Έχουμε Αναστασία. Έχουμε Αναστασία μαζί μας. Εδώ και 5 λεπτά. Ξεκινάμε τους νικητές. Δώστε λίγη προσοχή. Ξεκινάμε από τις πιο λίγες συμμετοχές. ΠΑΟΚ Chelsea. Γιάννης Λαμπρόπουλος και Στέργιος. Παναγιώτη Γερά. Γιάννης Λαμπρόπουλος και Στέργιος Βαχαρακίδης. Στέργιος Βαχαρακίδης και Γιάννης Λαμπρόπουλος. Πάμε στον Ορέστη. Κυριάκος Ξανθόπουλος. Αστέριος Θεοδωρίδης. Θεοδώρα Κώστα. Είναι διπλές. Κατευθείαν πάτε στο Βασιλικό Θέατρο. Κυριάκος Ξανθόπουλος, Αστέριος Θεοδωρίδης, Θεοδώρα Κώστα. Την ασφάλεια, κούτρα 6 μηνών από τις ασφάλειες Μαργαριτόπουλος, την κερδίζει η Αλέξανδρος Παμπόρης. Επαναλαμβάνω, ο Αλέξανδρος ο Παμπόρης. Το κινητό τελειώνει σε 3-10. Θα επικοινωνήσει μαζί σου, Αλέξανδρε, η Μαριλής μας. Πλυντήριο, ψυγείο, κουζίνα, όποια οικιακή συσκευή και αν χρειάζεται για να ανανεώσει ή να δημιουργήσει το νέο σου σπίτι, θα το βρεις στα Media Markt. Σε πολύ χαμηλές τιμές. Αυτός όμως δεν είναι ο μοναδικός λόγος που όλοι κάνουν comeback στη MediaMarkt. Πρόλαβε ως 22/9 κορυφαίες λευκές συσκευές άνω των 399 ευρώ με 20% επιστροφή με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Επιστροφή. Οι όροι είναι στο www.epistrophe.eurobank.gr. Μη χάνεις χρόνο, κάνε τώρα τις αγορές σου στα καταστήματα MediaMarkt και MediaMarkt.gr. Πες γεια σου τον κόσμο. Λοιπόν, να έχετε παιδιά ένα Bloody Rocking Weekend. Με το καλό τη Δευτέρα εδώ πέρα θα δίνουμε διπλές προσκλήσεις για Μάλαμα και Θανάση στο Θέατρο Γης. Ετοιμαστείτε να κάνουμε κανένα ρεκόρ συμμετοχών. Δεν με πήρες να πάμε μαζί. Έτσι. Σε αυτή αμαθής έλα. Τέτοιου είδους. Έλα. Τι ώρα τελειώνει ο Άρης, φίλε. Αυτό ξεκινάει 9.30. Τι σαχλαμάρα είπες. Α, έχεις δουλειά μετά. Έχεις δουλειά. Έχεις δουλειά. Έτσι. Λοιπόν, αδέρφια, με το καλό τη Δευτέρα εδώ πέρα. Να περάσετε καλά. Απολαύστε. Απολαύστε Θεσσαλονίκη, Λιακάδα, keep on fucking rocking.